Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Το πολυαναμενόμενο βίντεο με τον δόκτωρα Γιάννη Μαμελετζή για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού επιτέλους έγινε στο κανάλι μας. Καλησπέρα γιατρέ μου, Γιάννη μου. Σε λένε γιατρέ ο κόσμος, γιατί υπάρχει το δόκτωρα Γιάννη Μαμελετζής. Δεν είμαι γιατρός, προφανώς. Το ξέρω. Καλησπέρα σε σένα, Θέκλα μου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή και που με φιλοξενείς. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στο κοινό σου. Ένα disclaimer. Είμαι επιδημιολόγος, ερευνητής. Έχω τακτορικό, αλλά δεν είμαι κλινικός γιατρός. So, δηλαδή υπάρχει μια τάση ο κόσμος που με φωνάζει γιατρέ. But I'm not a clinical doctor. I have a PhD in epidemiology. You own a philosophical doctorate. Το Γιάννη, παιδιά, το γνώρισα εδώ και 10 χρόνια, την πρωτοχρονιά του 2011, στο πάρτι που έκανε στο σπίτι του στην Αθήνα. Έχουμε κοινούς φίλους. Ο Γιάννης είναι Έλληνας της Αμερικής. Και το διδακτορικό σου το έχεις πάρει από την Οξφόρδη. Είναι εκεί που ξέρεις και τη φίλη μου την Κατερίνα την Καωρή που μας γνώρισε 10 χρόνια πριν. Ακριβώς. Και υπάρχει έτσι μια μάφια από την Οξφόρδη, φίλοι, συνάδελφοι, επιστήμονες, που όλοι ασχολούμαστε στο χώρο της δημόσιας υγείας, βιολογίας, επιδημιολογίας και τώρα είμαστε όλοι συνδεμένοι, δηλαδή πάνω σε αυτή την πορεία μέσω αυτής της πανδημίας. Εσύ, Γιάννη μου, εργάζεσαι για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δεν είναι, είναι εκείνη η εργασία σου. Είμαι σύμβουλος. Πες μας λίγο για τη θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ακριβώς. Αντί να ακολουθήσω μια ακαδημαϊκή καριέρα, άμεσα μετά από το δακτορικό μου, μετακόμισα στη Γενέβη. Ήταν και στην... είχα κάποιες επιλογές να γυρίσω στην Αμερική ή να κάνω ένα postdoc στην Αφρική. Μετά διδακτορικό τίτλο. Ναι, postdoc. Η εκπαίδευσή μου είναι πάνω στο HIV, δηλαδή εκείνη είναι η ειδικότητά μου. Στα αγγλικά λέω ότι είμαι infectious disease epidemiologist. Αλλά επιδημιολόγος μολυσματικών ασθενειών ή infectious είναι αυτές που είναι μολυσματικές, ναι. Ναι. Δηλαδή λοιμοξιολόγος επιδημιολόγος, κάπως έτσι να το μεταφράσω. Αλλά έχω συγκεντρωθεί πάνω στον ιό του AIDS, στον HIV. Και στη Γενέβη, αρχικά ήμουνα σε μια ομάδα, σε ένα οργανισμό που λέγεται International AIDS Society, και μετά πήγα στον POI. Μεταπήδησε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ακριβώς. Και τώρα αυτή την περίοδο... Και μια δεκαετία είμαι στη Γενέβη, μια δεκαετία. Πηγαίνω, έρχομαι Αθήνα, γιατί από εκεί είναι καταγωγή μου. Οι γονείς μου μένουν εδώ στην Αμερική, στη Φλόριντα, που είμαι αυτή τη στιγμή. Αλλά η βάση είναι η Γενέβη. Λόγω πανδημίας ήρθα στην Ελλάδα για ένα εξάμηνο και δούλευα για κάποιους μήνες στο γραφείο του POI που είναι στην Αθήνα. Και μετά τον Οκτώβρη γύρισα πίσω στη Γενέβη. Έχω ξαναγυρίσει τις υποχρεώσεις μου πάνω στον HIV. Αλλά ταυτόχρονα έχω και κάποια projects με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και με τον POI πάνω στον κορονοϊό. Άρα δεν αποφεύγουμε τον COVID. Υπάρχει μια δηλαδή, ηθική υποχρέωση, θεωρώ όλοι μας που έχουμε μια εκπαίδευση. Μια συσπήρωση επιστημονικών δυνάμεων στην ουσία. Συσπήρωση επιστημονικών δυνάμεων για την καταπολέμηση αυτού του ιού. Ακριβώς. Συσπήρωση επιστήμονες. Και εγώ... δηλαδή η επιλογή να έρθω στη Φλόριντα ήταν για να είμαι και με τους γονείς μου εδώ που είναι ηλικιωμένοι. Συνήθως ως πολλούς Έλληνες της Αμερικής έρχονται τα καλοκαίρια στην Ελλάδα, φέτος δεν το κάνανε. Και λέω, ή θα τραβήξω lockdown πίσω να υπολογιστεί στη Γενέβη μόνος μου, στο στούντιο, ή θα έρθω στην Αθήνα, ή θα είμαι στην Φλόριντα με τη μαμά και τον μπαμπά, 43 χρονών, back to the basics και να έχω και τον ευχάριστο καιρό και να έχουμε και να ξοδεύουμε πιο ποιοτικό χρόνο μαζί, που ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον όταν αποφάσισα, έκατσα δηλαδή 2 μήνες στη Γενέβη. Και μας είχες μιλήσει κιόλας. Σε ένα βράδυ που είχαμε μιλήσει σε ένα live, ήσουν στη Γενέβη, που ήσουν με μια φίλη σου στο σπίτι σου στη Γενέβη και φορούσατε και 2 μάσκες. Ναι.
Είμαι αρκετά προσεκτικός. Και ήταν αυτή την εποχή, Οκτώβρης και, και Νοέμβρης, που στη Γενέβη είχαμε αυτή την, την έξαρση. Και σε κάποια φάση η Γενέβη ήταν το επίκεντρο της πανδημίας στην Ευρώπη. Είχε το υψηλότερο incidence σε κάποια φάση η Γενέβη. Και αυτό ήταν το κλασικό φαινόμενο που βλέπουμε με κορονοϊούς, γιατί είναι σε αυτή τη, και με τους άλλους κορονοϊούς που βλέπουμε περίοδο Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, υπάρχει αυτή η αύξηση. Και αυτό είδαμε επίσης με, το, με τον COVID-19. Είναι ένας εποχιακός ιός. Έχει και μια... υπάρχει και... βλέπουμε και την μετάδοση... και, σε, και το καλοκαίρι, που το είδαμε αυτό επίσης στο Ισραήλ, το είδαμε σε άλλες χώρες, σε Αλβακάνια, αλλά έχει αυτή την τάση. Σε αγγλικά λέω, it thrives in the winter, αυτός ο ιός. Και το είδαμε αυτό στη Γενέβη και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το είδαμε δυστυχώς και στη Θεσσαλονίκη, που ήταν το επίκεντρο της ελληνικής πανδημίας σε αυτή τη φάση. Τώρα δυστυχώς είμαστε στο τρίτο κύμα της... του COVID στην Ελλάδα. Πιέζονται τα νοσοκομεία, νομίζω το, το κοινό που μας βλέπει το ζει αυτό και υπάρχει τεράστια ανησυχία τις επόμενες εβδομάδες. Και αυτό το βλέπουμε δηλαδή με, τις, με τα στοιχεία. Κάθε μέρα αυξάνονται οι νοσηλίες, αυξάνονται οι θάνατοι, αυξάνονται αυτοί που είναι στις, στις ΜΕΘ. Ένα θετικό πάντως σε αυτή τη φάση είναι ότι έχουμε ξεπεράσει 1 εκατομμύριο δόσεις εμβολιασμού που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τα στοιχεία για, για την Κύπρο. αλλά είναι δηλαδή ταυτόχρονα τρέχει και η πανδημία, τρέχουν και εμβολιασμοί. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό που πρέπει να γίνει είναι, και θέλουμε να γίνεται, είναι να μειώνονται τα κρούσματα για να μην δίνουμε τη δυνατότητα στον ιό να, να μεταλλάζεται. Άρα είναι... It's a very simple equation, που λέμε στα αγγλικά. Μια more virus, more mutations. Όταν, έχουμε λίγο, όταν δεν έχουμε ιό, δεν έχουμε μεταλλάξεις του ιού. Όταν έχουμε λιγότερο ιό, είναι λιγότερες πιθανότητες για μεταλλάξεις. Γιάννη μου, οι γονείς σου έχουν εμβολιαστεί. Χαίρομαι πάρα πολύ να πω ότι ο πατέρας μου κάνει τη δεύτερη δόση, την Παρασκευή, της Pfizer, και η μητέρα μου περιμένει τη δεύτερη δόση αυτή την εβδομάδα. Είναι, ο πατέρας μου κλείνει τα 80, η μάνα μου είναι 81. Λόγω ηλικίας είναι eligible. Σωμάτα ψηλού κινδύνου, είναι σε ευάλωτο οργανισμό. Και εδώ στη Φλόριντα τώρα έχουμε αρχίσει να εμβολιάζουμε και σε μικρότερες ηλικίες, 50 και άνω. Οι δάσκαλοι θα έχουν δώσει, έχει δώσει ο Biden προτεραιότητα στους δασκάλους και η αδελφή μου επίσης είναι, είναι δασκάλα και θα έχει την ευκαιρία τώρα και αυτή να εμβολιαστεί. Εγώ είμαι 43, δεν έχω επαφή με ασθενείς. δεν είμαι essential worker με την έννοια ότι δουλεύω σε σούπερ μάρκετ, είμαι πυροσβέστης ή σε, δουλεύω σε νοσοκομείο. Νοσοκομείο, σε ένα σχολείο. Άρα είμαι πίσω από έναν απολογιστή, κάνω τη δουλειά μου εδώ με ασφάλεια και περιμένω τη σειρά μου. Όποιο εμβόλιο μου, και θα το συζητήσουμε λίγο έτσι πιο αναλυτικά, αλλά για μένα είναι, θεωρώ ότι όποιο εμβόλιο υπάρχει, κάποιος έχει πρόσβαση στην, στη γειτονιά του, στο χωριό του, σηκώνει μανική και ακριβώς. Για μένα και οι δυο μου γονείς έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου και εγώ έχω αποφασίσει σήμερα ότι θα επιστρέψω πίσω στην Κύπρο και ο βασικός λόγος που θα επιστρέψω είναι για να μην χάσω τη σειρά μου από τον εμβολιασμό. Γιατί ανακάλυψα ότι εδώ που ζω δεν δικαιούμαι να εμβολιαστώ, οπότε θα επιστρέψω προσωρινά στην Κύπρο να εμβολιαστώ και μετά βλέπουμε. Γιατί το θεωρώ απαραίτητο να εμβολιαστώ. Με ρωτάνε πολλοί αν εσύ θα τολμούσες να εμβολιαστείς, αν θα το ρίσκαρες, αν το φοβάσαι. Όχι απλώς δεν το φοβάμαι, αλλά διακόπτω και αυτό το ταξίδι που κάνω εδώ και 6 μήνες. Σήμερα κλείνω 6 μήνες εκτός Κύπρου. Το διακόπτω για να επιστρέψω με βασικό λόγο το να, πω, να μπορώ να εμβολιαστώ όταν θα έρθει η δικιά μου σειρά. Γιατί ακόμη δεν έχει έρθει η σειρά. Εγώ είμαι μεγαλύτερη από σένα, θα είμαι 46 με τον εμβολιαστό. Όταν δεν θέλω να χάσω τη σειρά μου με τίποτα. Να έρθει. Φαίνεσαι μικρότερη από μένα, πρώτον. Δεύτερον. Και εγώ έχω λίγο, αυτό είναι το δίλημα μαζί μου, εγώ θέλω να γυρίσω, πρέπει να γυρίσω κάποια στιγμή στη Γενέβη. Ο στόχος ήταν να γίνει αυτό
μάλλον αρχές Απριλίου. Γιατί είχα μια αίσθηση και αυτά που έλεγε και ο Τόνι Φάουτσι, ο κορυφαίος λοιμοξιολόγος στην Αμερική, που είναι σύμβουλος και του Biden. Ο Dr. Φάουτσι, ο γνωστός σύμβουλος, τον οποίο εσύ γνωρίζεις και προσωπικά, Γιάννη μου, δεν είναι? Όχι προσωπικά, επαγγελματικά. Προσωπικά υπάρχουν άλλοι επιστήμονες που είναι πολύ σημαντικοί στο χώρο μας, αλλά είναι η Αμερική, από ό,τι γνωρίζει ο κόσμος, έχει τους πιο πολλούς θανάτους από όλες τις χώρες στον πλανήτη. Ξεπεράσαμε τους 500.000 θάνατους. Αλλά και αυτό βασίζεται στην ηγεσία. Την πολιτική ηγεσία και που είχαμε λόγω του... Δυστυχώς η Αμερική ως χώρα, λόγω του προηγούμενου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Τραμπ, δεν πήρε το ίδιο αυστηρά μέτρα που πήραν άλλες χώρες στον πλανήτη, με καταστροφική συνέπεια στην υγεία των κατοίκων του κόσμου, και είναι πάνω από μισό εκατομμύριο θάνατοι στην Αμερική από τον κορονοϊό. Δηλαδή, ένα χρόνο πριν, ενώ τέτοιες μέρες είχαν αρχίσει να σημάνουν οι καμπάνες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τέτοιες μέρες είχαν ξεκινήσει και τα lockdown στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τότε θυμάμαι και από τις ειδήσεις που παρακολουθούσαμε ότι υπήρχε μια διαφορετική αντιμετώπιση από την προηγούμενη ηγεσία, η οποία έχει στοιχήσει τη ζωή σε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Ευτυχώς έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα. Η καινούρια κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει πάρει πολύ σοβαρά το ζήτημα, ότι έχει αλλάξει την πολιτική. Αλλά υπάρχει πρόβλημα με την επάρκεια των εμβολίων τώρα, δεν είναι, στην Αμερική? Ναι, αλλά αυτό είναι δηλαδή μια κατάσταση, νομίζω, παγκοσμίως. Αυτό είναι και ένα θέμα, δηλαδή λίγο θέλω να το συζητήσουμε και λίγο το my global health hat on. Γιατί τώρα φοράει το καπέλο του παγκόσμιου επιδημιολόγου, ναι. Κανένας δεν ασφαλής αν ο γείτονάς μου δεν είναι ασφαλής. Άρα είναι το θέμα της ισότητας με τα εμβόλια, είναι μια τεράστια συζήτηση. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που έχει γίνει είναι η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν στην ουσία παραγγείλει τα πιο πολλά εμβόλια. Υπάρχει ένας μηχανισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που λέγεται COVAX Facility και κάνει τις παραγγελίες για εμβόλια με τις διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν πάρει έγκριση ακτικής ανάγκης από το FDA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, το EMA, για να εξασφαλίσουν εμβόλια για τις χώρες που θεωρούμε low middle income countries, οι developing countries, οι πιο φτωχές χώρες. Σαν αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες με χαμηλότερο μέσο εισόδημα. Και δεν έχουν και τη δυνατότητα να κάνουν μαζικές αγορές. Άρα, και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί ο ιός δεν έχει συγκεντρωθεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Είναι πανδημία, άρα είναι σε όλες τις χώρες. Εκτός από κάποια συγκεκριμένα, σαν την Νέα Ζηλανδία, που και η Αυστραλία επίσης, η Ταϊβάν. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες χώρες που δεν έχουν μπει ποτέ σε αυτό που λέμε community transmission, δηλαδή μετάδοση στην κοινότητα. Αλλά γενικά, ο ιός βρίσκεται παντού. Άρα σημαίνει ότι όλοι οι πληθυσμοί και αρχικά οι ευάλωτοι και το υγειονομικό προσωπικό σε όλες τις χώρες πρέπει να εμβολιαστεί. Το γεγονός ότι, να φανταστείτε, η Νότια Αφρική που έχει τώρα έχει περάσει το δεύτερο κύμα της, αλλά έχει, που λέω, στα αγγλικά λέω, a country slammed by COVID. Είναι μια χώρα η οποία έχει φάει μεγάλο χτύπημα από τον COVID. Ναι. Είναι και η Νότια Αφρική. Μόνο πρόσφατα έχουν αρχίσει να εμβολιάζουν. Και γίνανε και κλινικές μελέτες στη Νότια Αφρική. Και η Νότια Αφρική είναι λίγο ένα περίεργο μίξ, γιατί δεν είναι όπως πάρα πολλές άλλες χώρες στην Ανατολική, Νότια ή Κεντρική, Δυτική Αφρική.
έχει ένα άλλο, έχει μια άλλη υποδομή και στον χώρο της υγείας και στην οικονομία της. Ακόμη και αυτή η χώρα, μόνο από τώρα... από τις εξελιγμένες οικονομικά χώρες στην Αφρικανική Ήπειρο, ακόμα και αυτή η χώρα τώρα έχει αρχίσει να εμβολιάζει. Ακριβώς. Και η πρώτη χώρα εκτός Νότιας Αφρικής μέσα από αυτόν τον μηχανισμό που είχα αναφέρει, το COVAX του ΠΟΗ, έδωσε τις πρώτες δόσεις στην Γκάνα. Και αρχίζουν και άλλες χώρες και αρχίζουν και εμβολιάζουν σιγά σιγά. Αυτό που θέλω απλά να πω είναι ότι το λυπηρό και το δύσκολο είναι ότι στις χώρες που έχουμε πρόσβαση αυτή τη στιγμή στα εμβόλια είναι ότι υπάρχει δυστυχώς μια μερίδα του πληθυσμού η οποία έχει κάποιες καχυποψίες έναντι στα εμβόλια. Που αυτό είναι το θεωρώ φυσικό. Απλά και θα το συζητήσουμε αυτό λίγο πιο αναλυτικά. Και το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό, όπως και τις ερωτήσεις που δώσανε πολύ από το κοινό σου. Και γι' αυτό είμαι εδώ, για να μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά. Το άλλο είναι, δηλαδή αυτό που θα έλεγα, the misinformation, disinformation, η ψευδοπληροφόρηση που κυκλοφορεί στο ίντερνετ και στα media, που δεν κάνει τη δουλειά μας πιο εύκολη, είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε πάρα πολύ, επίσης και πιο πολύ να πω, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και είναι κάπως που το σχετίζομαι και με τα παιδιά. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι μπορεί να εμβολιάσουν το σκυλί τους πριν το παιδί τους. Και θεωρώ μπορεί να υπάρχουν και, δηλαδή αυτό ισχύει νομίζω και στην Ελλάδα και στην Κύπρο πια. Δηλαδή έχουμε το ίντερνετ, για μένα είναι πολύ σημαντικό όπλο για τη σωστή πληροφόρηση και να έχουμε επαφή με όπως είναι το αμερικανικό CDC, Centers for Disease Control, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λοιμόξεων, το ECDC, European Centers for Disease Control, ο POI, αλλά επίσης υπάρχουν και οι άλλες πηγές. Για να βοηθηθεί λίγο ο κόσμος, έχω παρατηρήσει ότι στα κοινωνικά δίκτυα και στο Facebook και στο Instagram, όταν αναρτήσεις κάτι ή ψάξεις κάτι που έχει μέσα τη λέξη κορονοϊός ή coronavirus, σου βγάζει μία λίστα από έγκυρες συγκεκριμένες πηγές πληροφόρησης που είναι αυτές τις οποίες έχεις αναφερθεί. Δηλαδή υπάρχει μια προσπάθεια και μέσα από το διαδίκτυο, ώστε να κατευθύνεται ο κόσμος και να διαβάζει τις έγκυρες επιστημονικές δημοσιεύσεις και όχι παραπληροφόρηση η οποία βρίσκεται σε κάποιες άλλες σελίδες, τις οποίες δεν είναι επιστήμονες που γράφουν. Θες να μίλα λίγο γι' αυτό. Ναι, και γι' αυτό είμαι και εδώ. Και προφανώς θεωρώ το κανάλι σου, την πλατφόρμα σου, να είναι ένα σοβαρό outlet. Έχεις, you have your audience, έχεις το κοινό σου και... είναι ένας τρόπος που γίνεται ένας διάλογος και μια ενημέρωση. Αυτή είναι επίσης και η μέρος ευθύνης μας που κάνουμε τη δουλειά μας. Στο κανάλι, Γιάννη μου, έχουμε ένα playlist που έχει τίτλο Myth Busting και επιστημονικός αλφαβητισμός. Όπου προσκαλούμε επιστήμονες οι οποίοι μας βοηθούν να αποκτήσουμε επιστημονικό αλφαβητισμό, γραμματισμό, δηλαδή να αποκτήσουμε βασικές γνώσεις επιστημολογίας γύρω από διάφορα θέματα και να καταρρύψουν μύθους οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσα στον κόσμο που δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη. Έχει καιρό που το κάνουμε. Και πολύ σημαντικό, και πολύ σημαντικό με το κομμάτι των εμβολίων, γιατί... πρώτον, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, συνήθως υπάρχει μια πανδημία και μετά βρίσκουμε το εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή κυλάει η πανδημία, τρέχει και έχουμε ανακαλύψει μέσα σε ένα έτος, όχι μόνο ένα, πάνω από 6 εμβόλια, που σε κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι είναι αποτελεσματικά. Θα πω και λίγο σε μια λεπτομέρεια τι σημαίνει αποτελεσματικότητα, γιατί είναι μια γενική έκφραση και αυτό μπερδεύει και τον κόσμο επίσης. Άρα, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που να έχουμε αυτό το δώρο της επιστήμης, και το θεωρώ πράγματι ότι είναι δώρο της επιστήμης, να είμαστε σε αυτή τη φάση και να έχουμε εμβόλια που είναι
ασφαλής και αποτελεσματικά. Και επίσης να μπορούν να τα παράγουμε και να είναι διαθέσιμα. Ακόμη και που κυλάει, θα μπορούσαν να, ήταν, να έχουμε και πιο πολλά εμβόλια και μεγαλύτερη ταχύτητα στους εμβολιασμούς. Γιατί αυτό που είχα πει νωρίτερα, ότι θέλουμε να μειώσουμε τη μετάδοση για να μην υπάρχει ούτε μετάλλαξη, ούτε νοσηλίες, ούτε θάνατοι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό δηλαδή στοιχείο metric σε όλες τις κλινικές μελέτες και σε όλα τα εμβόλια. Τι είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε? Είναι θα σου διαβάσω. Μάλιστα. Θα σου να ολοκληρώσω παρακαλώ. Είναι να αποφύγουμε το θάνατο και την βαριά νοσηλεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν μπορούμε μέσω τα μέτρα που ξέρουμε, σύν τον εμβολιασμό, να μπορούμε να το μανατζάρουμε αυτό τον ιό σε ένα πλαίσιο που είναι σαν το ένα κοινό κρυολόγημα, I'm okay with that. Σαν από πλευρά δημόσιας υγείας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι κάτι που λέγεται eradication. Δεν ξέρω πώς μεταφράζεται στα ελληνικά. Eradication. Υπάρχει elimination και eradication. Eradication σημαίνει να το ελαχιστοποιήσουμε. Ακόμη πιο έντονο. Είναι η μόνη λίμωξη που έχει. Το eradicate σημαίνει να εξαφανιστεί, να εξολοθρευτεί. Εξολοθρεύσει. Ναι. Αν αυτό δεν γίνει και έχουμε να εμβολιάζουμε τους πληθυσμούς ανά έτος, ανά χειμώνα, σαν την γρήπη. Εκρίζωση σημαίνει eradication στην ελληνική. Σε ρίζωμα. Πλήρες εξολόθρευση. Αυτό είμαι προηγουμένως. Yes. Αλλά είναι. Και θα ξαναγυρίσουμε σε κάθε εμβόλιο και στις μελέτες, γιατί θέλω πράγματι λίγο να συζητήσουμε τι εννοούμε με την έννοια της αποτελεσματικότητας. Γιατί δυστυχώς ο κόσμος ακούει 95%, 80%, 70% μέσα από τα big buzz headlines στα media. Και γίνεται αυτός ο διάλογος ότι έχουμε εμβόλια πρώτης κατηγορίας και δεύτερης κατηγορίας. Και σε αυτή τη στιγμή που είμαστε, τι είμαστε, 7 Μαρτίου, σωστά, είμαστε 7 Μαρτίου. Ναι, αλλά θα παίξει 8 Μαρτίου, τη μέρα της γυναίκας. Εμείς θα γιορτάζουμε τη μέρα της γυναίκας με το βίντεο για τον εμβολιασμό. Θα συζητήσουμε και λίγο πιο συγκεκριμένα για τη... Όχι, γυναίκες στην αναπαραγωγική ηλικία. Ναι, ναι, έχουμε πολλά ερωτήματα. Γίνονται ερωτήσεις σημαντικές και είναι πολύ σημαντικές. Ήθελα να σου διαβάσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με αυτά που λες. Εάν γίνεται, λέει ο δόκτωρ Γιαμεμαλετζής, να μας περιγράψει με απλά λόγια το μηχανισμό δράσης αυτού του είδους των εμβολίων. Επίσης, εάν θέλει να σχολιάσει τις κλινικές δοκιμές που έγιναν, εάν είναι επαρκής ή όχι. Και κάτι τελευταίο που πιστεύω θα ήταν σημαντικό να αναφερθεί είναι να καταλάβει ο κόσμος τη σχέση ωφέλειας και κινδύνου που υπάρχει για κάθε φαρμακευτικό σκεύασμα, είτε πρόκειται για φάρμακο είτε για εμβόλιο. Σχεδόν όλα τα φάρμακα έχουν κάποιες παρενέργειες, αλλά παρόλα αυτά το όφελος που παίρνουμε από το όποιο φάρμακο είναι πολύ μεγαλύτερο από τις όποιες πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες. Εάν οι κλινικές μελέτες αποδείξουν το αντίθετο, κανένα φάρμακο δεν απελευθερώνεται στην αγορά. Μια φίλη έγραψε αυτό, δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις πάνω σε αυτό. Το είπε, δηλαδή. She took the words out of my mouth. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν γίνεται έγκριση αν δεν δει ένας φορέας σαν τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων, το FDA, ή στην Ευρώπη που είναι το European Medicines Agency, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, και επίσης τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχουμε και εμείς μια επιτροπή που λέγεται SAGE, που βλέπει τα στοιχεία από κάθε κλινική μελέτη που έχει γίνει από τα εμβόλια και εγκρίνει ή δεν εγκρίνει. Λίγο να το γυρίσω πίσω και να πω με έτσι πιο απλά λόγια πώς για να φτάσουμε σε ένα σημείο για να έχουμε τις Pfizer, τις Moderna, τις AstraZeneca στο εμβόλιο, περνάει ένα εμβόλιο από κλινικές μελέτες. Οι κλινικές μελέτες πρώτα γίνονται σε μη ανθρώπους, σε animal models, σε ζώα. Και εκεί βλέπουμε δηλαδή την ασφάλεια, safety. Αν δηλαδή το φάρμακο ή το εμβόλιο έχει κάποια τοξική ενέργεια.
Αυτό και μετά αυτό που βλέπουμε είναι και επίσης και τη δόση που δίνουμε πριν μπει ένα φάρμακο εμβόλιο σε ανθρώπους. Μετά όταν έχουμε εξασφαλίσει safety, ασφάλεια στο μοντέλο των ζώων, προχωράμε στις κλινικές μελέτες, δοκιμές στους ανθρώπους. Αρχικά αρχίζουμε την φάση 1, που είναι μια μικρή μελέτη που παίρνουμε το εμβόλιο και βλέπουμε αν είναι ασφαλής, safety. Μετά, όταν δεν δούμε, αν δεν υπάρχει ένα signal, μετάφραση signal, θα κλαμώ. Σίγμα, ένα σήμα. Σήμα ανησυχίας, προχωράμε στο δεύτερο στάδιο, που θα δούμε επίσης φάση 2, που είναι πιο πολλά άτομα που μπαίνουν εθελοντές σε αυτή τη μελέτη, και βλέπουμε και την ασφάλεια. Επίσης, όμως, σε κάτι στα εμβόλια θέλουμε να δούμε αυτό που λέγεται immunogenicity. Θέλουμε να δούμε αν στους εθελοντές μπορούν να παράγουν τα αντισώματα και τα λευκοκύτταρα, τα τάφ λευκοκύτταρα. Αυτό είναι το λεγόμενο immunogenicity. Επίσης, εκεί βλέπουμε και το reactogenicity. Βλέπουμε ποιες είναι οι παρενέργειες επίσης. So, αυτό είναι στην φάση 2. Όταν είμαστε σίγουροι ότι βλέπουμε ότι είναι ασφαλής αυτό το εμβόλιο που δοκιμάζουμε και επίσης δίνει μια ανοσοποιητική... Ανοσογονικότητα ονομάζεται στα ελληνικά, Γιάννη. Το immunogenicity ονομάζεται ανοσογονικότητα, δηλαδή παράγει αντισώματα στον οργανισμό. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο τα αντισώματα, είναι και το άλλο όπλο του immune response, που είναι που λέμε cellular mediated immunity, που είναι τα τάφ λευκοκύτταρα, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γίνονται πειράματα που βλέπεις τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί και βγάζει συμπέρασμα αν μπορούμε να προχωρήσουμε στην τρίτη φάση κλινικής δοκιμής, που είναι σε αυτό το σημείο που θα δούμε την αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, αυτό το εμβόλιο θα μπορεί να κάνει αυτό που θέλουμε. Και αυτό είναι διαφορετικό. Τι έγινε με όλες τις κλινικές μελέτες, δοκιμές, σε φάση 3 για όλα τα εμβόλια που γνωρίζουμε. Μετρούσαμε symptomatic disease. Δηλαδή, αν κάποιος νόσησε με COVID-19 και είχε όταν κάποιος είχε συμπτώματα, άμα είχε συμπτώματα, ένα πολύ ήπιο σύμπτωμα ή πιο βαριά συμπτώματα, το θεωρείς αυτό ότι έχει COVID-19. Όλοι αυτοί οι εθελοντές κάνανε επίσης μοριακή εξέταση για να ξέρουν ότι ήταν θετική στον ιό. Μετά που πήραν το εμβόλιο, τους έκαναν PCR για να δουν αν κάποια από αυτά πριν. Τα πρωτόκολλα ήταν λίγο διαφορετικά, αλλά αυτό που γινόταν, γιατί μιλάμε για χιλιάδες εθελοντές σε κάθε μελέτη, δεν μπορείς δηλαδή να... Δεν είναι ότι κάθε μέρα σε χιλιάδες εθελοντές παίρνεις δείγμα από τη μύτη σε καθημερινή βάση για να δεις τη στιγμή που κάποιος θα βγει θετικό σε μοριακό τεστ. Το πρωτόκολλο έλεγε, έχω εμβολιαστεί, εγώ είμαι σε μια κλινική μελέτη, κάνω monitor, self-monitor για συμπτώματα. Τη στιγμή που έχω ακόμη και ένα βασικό σύμπτωμα που ταυτίζεται με τον κορονοϊό, παίρνω τηλέφωνο την κλινική ομάδα και λέω «Hey, what's up?» Δηλαδή νομίζω ότι μπορεί να έχω COVID. Εκεί πηγαίνεις στην κλινική που συνεργάζεται με την κλινική μελέτη και σου παίρνουν δείγμα για να δουν είσαι όντως θετικός. Αυτό σημαίνει ότι οι κλινικές μελέτες δεν ήταν designed, μετάφραση. Σχεδιασμένες. Ναι. Για να απαντήσουν αν τα εμβόλια μειώνουν... Αν τα εμβόλια σε προστατεύουν 100% από τον ακολουθήσεις... Από την ασυμπτωματική λίμωξη, ακριβώς. Κάποιες συγκεκριμένες μελέτες παίρνουν δείγματα από τη μύτη στους εθελοντές. Οι
παραδείγματος χάρη στη μελέτη της AstraZeneca στην Αγγλία, παίρνανε δείγματα μια φορά την εβδομάδα. Η Moderna έκανε PCR πριν μπει κάποιος στην κλινική μελέτη και επίσης έκανε και πριν πάση για να κάνει τη δεύτερη δόση ένα μήνα μετά. Επίσης πήρανε και ένα δείγμα τιμήτη να δούνε αν αυτοί που κάνανε το εμβόλιο ή πήρανε πλασίμπο είχαν κολλήσει. Έχουμε αυτά τα στοιχεία. Αυτό που βλέπουμε επίσης τώρα είναι ότι όντως και από στοιχεία από το Ισραήλ και είναι γύρω στα 7 άρθρα που έχουν δημοσιευτεί, βλέπουμε ότι δεν μειώνει μόνο το ρίσκο για να νοσήσεις από COVID-19, να έχεις συμπτώματα, αλλά μειώνει το ρίσκο επίσης, και αυτό το γνωρίζαμε, νομίζαμε, δηλαδή αυτό ήταν το hypothesis, αλλά το βλέπουμε και σε στοιχεία ότι μειώνει το ρίσκο για την μετάδοση επίσης. Και για την θνησιμότητα και για τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Λοιπόν, σε αυτό. Όλες οι μελέτες που έχουν γίνει. Τώρα μιλάμε για τη Pfizer το εμβόλιο, της AstraZeneca, της Moderna, την πρόσφατη μελέτη που όλοι ακούνε για τη Johnson & Johnson, του Sputnik. Υπάρχει και μια άλλη αμερικανική εταιρεία που λέγεται Novavax, που επίσης έχει δημοσιεύσει στοιχεία. Είχα πει το ρώσικο εμβόλιο του Sputnik και επίσης για το Sinovac, που είναι ένα κινέζικο εμβόλιο. Όλες αυτές οι μελέτες, κανένας από τους εθελοντές που πήραν εμβόλιο πέθαναν. Κανένας δεν έχει πεθάνει. Κανένας απολύτως δεν έχει πεθάνει από όσους έκαναν το εμβόλιο σε όλες αυτές τις μελέτες. Όταν μιλάμε για αποτελεσματικότητα, είναι 100%. Αυτό τώρα, λίγο ένα asterisk. Όταν πηγαίνεις ένα asterisk, μαζί για να εκπλήξεις. Ναι. Όταν πηγαίνεις από... So, αυτό για μένα είναι ένα... Δηλαδή, μου δίνει απόλυτη σιγουριά. Φοβερό αποτέλεσμα. Γιατί μιλάμε για χιλιάδες εθελοντές που έλαβαν μέρος στις μελέτες και η γνώση ότι ούτε και ένας άνθρωπος δεν έχει πεθάνει από αυτούς που έλαβαν μέρος στις μελέτες στις κλινικές, αυτό δείχνει 100% αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Ακριβώς. Ότι δεν σκοτώνει το εμβόλιο. Είναι αποδεδειγμένο μέσα από τις μελέτες στις οποίες συμμετείχαν χιλιάδες εθελοντές. Εγώ περίμενα να δούμε αυτό που θα δούμε στην πράξη όταν πηγαίνεις και εμβολιάζεις. Να εξηγήσω τώρα στον κόσμο. Η Moderna. Μεγάλη κλινική μελέτη είναι το mRNA εμβόλιο, όπως είναι και της Pfizer. Έχουμε δύο εμβόλια καινούργιας τεχνολογίας που είναι τα mRNA. Η Moderna έδωσε εμβόλιο στην κλινική της μελέτη σε 15.000 άτομα. Άλλα 15.000 άτομα πήραν placebo, saline solution. Η Pfizer έδωσε το εμβόλιο της στην κλινική της μελέτη σε σχεδόν 19.000 άτομα. Η Johnson & Johnson, που έγινε στην έτρεξε αυτή τη μελέτη στην Αμερική, στην Νότια Αφρική, και έτρεχε και σε φάση στη Νότια Αφρική που οι πιο πολλοί ήταν από το B1351, που είναι ο καινούριος στέλεχος, αυτός που μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Είναι αυτή η μετάλλαξη η οποία μας έχει τρομοκρατήσει και που δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο που χρησιμοποιείται λανθασμένα σε κάποια μίντια που ονομάζουν τη μετάλλαξη με βάση τη χώρα στην οποία έχει παρατηρηθεί, τη χρησιμοποίηση τον επιστημονικό της όρο. Ακριβώς. Θα αγγίξουμε λίγο την ονομασία των στελέχων. One second. Και επίσης στις AstraZeneca το εμβόλιο που έχει εγκρίσει από την ΕΜΑ και από τον ΠΟΕ και τώρα κυκλοφορεί στην Ελλάδα και έχει αλλάξει η Επιτροπή Εμβολιασμού στην Ελλάδα την σύστασή τους και θα μπορούμε να δώσουμε αυτό το εμβόλιο σε άτομα 65 και άνω. Και μπορώ να θα εξηγήσω και για ποιο λόγο είναι πολύ σημαντικό αυτό και βασίζεται σε στοιχεία, σε δεδομένα. Τη AstraZeneca μελέτη επίσης δόθηκε σε πάνω από 8.500 άτομα. Και εκεί επίσης δεν είδαμε κανένα θάνατο. Μιλάμε για αποτελεσματικότητα στην πρόληψη θανάτου 100% στις κλινικές μελέτες.
Προφανώς, όταν πηγαίνουμε από χιλιάδες άτομα που βλέπουμε στις κλινικές μελέτες και πηγαίνουμε σε έναν πλανήτη εκατομμύρια και σε κάποια στιγμή θα έχουμε και πάνω από ένα δις, και αρκετά σύντομα. Νομίζω αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει παγκοσμίως, τσέκαρα σήμερα το πρωί τα τελευταία στοιχεία για εμβολιασμούς και έχουμε δώσει σχεδόν 300 εκατομμύρια δόσεις σε όλες τις χώρες. Γύρω στις 111 χώρες έχουν αρχίσει να εμβολιάζουν. Εδώ στην Αμερική έχουμε δώσει γύρω στις 88 εκατομμύρια δόσεις. Στην Ελλάδα, από ό,τι γνωρίζω, πριν λίγες μέρες ξεπεράσαμε 1 εκατομμύριο δόσεις. Αυτό δεν σημαίνει 1 εκατομμύριο άτομα έχουν πάρει τον εμβολιασμό, γιατί αυτή τη στιγμή με τις Modernas, τις Pfizer και τις AstraZeneca το εμβόλιο είναι 2 δόσεις. Άρα η δεύτερη δόση είναι πολύ σημαντική, γιατί θέλουμε να σου δίνει την διάρκεια της ανοσίας. Το πρώτο, υπάρχει, προστατεύεσαι με τη μία δόση, αλλά για να έχεις, να φτάσεις αυτό το άνω 90% από symptomatic disease που λέμε για τις Modernas και τις Pfizer, χρειάζεσαι να κάνεις το δεύτερο εμβόλιο. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον που βλέπουμε με τη AstraZeneca το εμβόλιο, που είναι μια διαφορετική τεχνολογία. Χρησιμοποιεί έναν ιό που είναι, προκαλεί το κοινό το κρυολόγημα. Είναι ένας adenovirus, αδενοϊός. Ναι, που δεν είναι ενεργός, απλά αυτό που γίνεται είναι βγάζουμε το DNA από αυτό τον αδενοϊό, βάζουμε το γενετικό υλικό που είναι DNA μέσα σε αυτό τον ιό, που θα κάνει το encoding για την πρωτεΐνη, αυτή την spike protein, και στα κύτταρά σου, και όταν δει το σύστημά σου βλέπει να παράγεται αυτή η spike protein, και αυτό ισχύει και για τα mRNA εμβόλια και επίσης και για το εμβόλιο της AstraZeneca και της Johnson & Johnson, που και αυτά τα δύο βασίζονται σε πλατφόρμες από αυτούς τους ιούς adenovirus, αδενεοί. Το σύστημά σου αντιδρά, γιατί ξαφνικά έχει δει κάτι που δεν είναι normal. Είναι αυτή η πρωτεΐνη, η spike, και ξαφνικά θα παράγει και αντισώματα και επίσης θα έρθει και το άλλο όπλο από το νοσοποιητικό σύστημα, που είναι τα φλευκοκύτταρα επίσης. Ναι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνεται η δεύτερη δόση για όλα τα εμβόλια. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι της Johnson & Johnson, αυτό το εμβόλιο που έχει γίνει. Όχι μόνο μια δόση των Johnson & Johnson. Ακριβώς. Και τώρα μπαίνουμε στο ερώτημα. Γιατί να έχουμε ένα εμβόλιο που είναι μία δόση αντί για δύο δόσεις? Είναι προφανώς ότι στην υλοποίηση ενός σχεδίου εμβολιασμού σε μία χώρα και σε ένα πλανήτη, θέλουμε να εμβολιάσουμε μία δόση. Το ένα. Γιατί μπορώ να εμβολιάσω δηλαδή όλο τον πλανήτη πολύ πιο γρήγορα, αν δεν χρειάζεται να σου λέω, πρέπει να έρθεις ξανά πίσω στο νοσοκομείο, στην κλινική, στο ΑΚΑ, δεν ξέρω πού στείλουμε αυτή τη στιγμή κέντρα εμβολιασμού. Αυτό είναι το πρώτον. Δεύτερον, υπάρχουν άτομα που δεν σκέφτεσαι πάντοτε επίσης και δηλαδή και τον ασθενή. Τι τον ενδιαφέρει, τι είναι προτιμάνε. Νομίζω ότι πιο πολλοί κόσμος θα ήθελε να κάνει μία δόση αντί για δύο. Παραδείγματος χάρη, βλέπω και τον εαυτό μου, δεν μπορώ να βλέπω μία βελόνα. Έχω κάνει άπειρα εμβόλια, γιατί λόγω δουλειάς με τον ΠΟΕ και ταξιδεύω στην Αφρική και στην Ασία και Λατινική Αμερική, υπάρχουν οι τροπικές λοιμώξεις. Έχω κάνει κάθε εμβόλιο under the sun, να φανταστείτε. Κάθε εμβόλιο. Ακριβώς. Όταν πηγαίνω και βλέπω πηγαίνω στην κλινική του ΠΟΗ, στη Γενέβη, και κάθε φορά που ταξιδεύεις πρέπει να πας και να σου δείχνεις το χαρτί σου που βλέπεις ποια εμβόλια έχεις κάνει και γίνεται ένα consultation. Δηλαδή,
Ή πράγματι, είναι λες και κάνω σαν μωρό παιδί, όταν βλέπω μία βελόνα να βγαίνει. Δεν είναι κάτι ευχάριστο για μένα. Έχεις αίσθηση για τους ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται το τσίμπημα από τη βελόνα. You have empathy for them. Ναι. Και το εκτιμώ απόλυτα αυτό. Και όταν μιλάμε για παρενέργειες, από όλες τις κλινικές μελέτες, είναι προφανώς θα σε πονέσει τη στιγμή που είναι το... local pain, local reaction. Τώρα που σε διαπερνάει η βελόνα. Το βλέπουμε λίγο πιο έντονα με τις Pfizer και τις Modernas. Δηλαδή, the pain εδώ. Επίσης, το βλέπουμε με τη δεύτερη δόση πιο έντονα. Και αυτό όμως το βλέπουμε, είναι αυτές οι παρενέργειες και η κούραση και μπορείς να ανεβάσεις ένα πυρετό. Αυτό το βλέπουμε πολύ πιο σε μεγαλύτερο βαθμό σε άτομα που είναι κάτω από 60. Από 60 και πάνω δεν βλέπουμε αυτά τα σε τέτοιο βαθμό. Ίσως έχει να κάνει και με το προσωπικό σύστημα των ανθρώπων που είναι κάτω από 60. Αυτός είναι ο λόγος, όντως. Τώρα να σας δείξω, π.χ. με τον πατέρα μου. Μετά την πρώτη δόση που έκανε ο πατέρας μου, ήταν OK, εγώ τον οδήγησα, γιατί έλεγα, αν έχει... Δηλαδή έχει ένα πόνο κέφαλο ή αρχίζει να μην αισθάνεται καλά. Προτιμώ δηλαδή εγώ να τον πάω. Είχα διπλή μάσκα μέσα στο αυτοκίνητο, ήταν drive-thru και ο πατέρας μου με τη μάσκα του. Όταν ήρθε... Drive-thru, κάνανε το εμβόλιο. Βγάζεις το μπράτσο του. Ακριβώς. Ήτανε... χάρηκα πάρα πολύ, δηλαδή, και εμένα μου έφυγε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή που έγινε ο εμβολιασμός, η πρώτη δόση στον πατέρα μου, μου έφυγε η... ήτανε αγγλικά relief. Ήταν μια μεγάλη ανακούφιση. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν βγαίνω από το δωμάτιό μου ακόμη, δηλαδή βάζω τη μασκούλα μου, αλλά φεύγει ο φόβος. Και φεύγει ο φόβος γιατί γνωρίζουμε ότι ακόμη και με μια δόση μειώνεται πάρα πολύ το ρίσκο για να για νοσηλεία και θάνατο. Μετά και τη δεύτερη εγώ, δόση θα... κάνει την πρώτη δόση και οι δύο μόνο. Και το βράδυ όμως όταν γύρισε ανέβασε ένα πυρετό. He was okay. Αυτό επίσης βλέπουμε με τις παρενέργειες που σχετίζονται με αυτή την κούραση και αν ανεβάσεις πυρετό, συνήθως μετά από 24 ώρες τελειώνουν. Η μάνα μου μετά την πρώτη δόση, μια χαρά. Ούτε πυρετό, ούτε κούραση, τίποτα. Άρα, δηλαδή, και είναι στην ίδια ηλικία. Αλλά αυτό, είναι δηλαδή... Είναι μεγαλύτερη μαμά σου, λες. Επίσης, ακριβώς. Μαμά 81 και μαμά σου 80. Indeed. Άρα, αυτό είναι ψυχολογικά που θα πρέπει να περιμένουμε. Κάτι πολύ συγκεκριμένο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι με τα εμβόλια της Pfizer, Moderna, που είναι τα mRNA εμβόλια, αυτό που μας ανησυχεί πιο πολύ από τις παρενέργειες είναι η αναφυλαξία. Ότι μπορεί να υπάρχει αλλεργική αντίδραση, αναφυλακτική αλλεργική αντίδραση. Και είναι πολύ σημαντικό αν έχεις στο παρελθόν, στο ιστορικό σου, όποια αλλεργική αντίδραση με... ή φάρμακο ή εμβόλιο, αυτό πρέπει να το συζητήσεις πρώτα με τον γιατρό σου, your primary care provider, το γενικό σου γιατρό, και γνωρίζω επίσης πολλοί δεν έχουν γενικό γιατρό. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό Γιάννη μου, ποιο εμβόλιο είναι πιο επικίνδυνο για αυτό, ποιο εμβόλιο είναι καλά να προσέχουν αυτοί που παθαίνουν αναφυλαξία? Είναι της Pfizer και της Modernas. Τη Pfizer και τη Moderna, να λες ότι υπάρχει μεγαλύτερη... Γιατί είδαμε μία τάση, είδαμε μία ξεκάθαρη διαφορά από τα άτομα που πήραν το εμβόλιο σχετικά με τα άλλα άτομα που πήραν πλασίμπο. Αλλά τώρα αυτό που βλέπουμε μέσα από την επιτήρηση στην Αμερική, τουλάχιστον με τα στοιχεία από την Αμερική που γνωρίζω, όπου έχουμε παρατηρήσει αναφυλαξία, μέσα σε άμεσα
με μία δόση ένεση epinephrine, έχεις μανατζάρει δηλαδή αυτή την αναφυλαξία. Και γι' αυτό είναι ο λόγος που πάντοτε λέμε ότι πρέπει να γίνεται σε συνθήκες που... υπάρχει πρόσβαση σε ιατρική βοήθεια. Ακριβώς. Άρα, τα άτομα γύρω, αντί για 15 λεπτά, συνήθως η πρόταση είναι να κάθονται και να περιμένουν 30 λεπτά. Αλλά γενικά όλοι είναι για 15 λεπτά, κάθονται για να δουν αν υπάρχει καμιά αλλεργική αντίδραση. Γενικότερα, 15 λεπτά. Η αντίδραση, το οποίο είναι το λεγόμενο αναφυλακτικό σοκ. Αναφυλαξία. Είναι μια συγκεκριμένη ιατρικά αντίδραση. Ναι. Υπάρχουν και άλλες αντίδρασεις. Δεν είναι απλώς να έχεις κάποια εξανθήματα στο δέρμα, είναι και κάποιες άλλες αντιδράσεις, τις οποίες μόνο ο γιατρός μπορεί να τις παρατηρήσει και πρέπει να είσαι εκεί στην ώρα. Σου έλεγε μια γνωστή μου κυρία... Γιατρός οποία... νοσηλευτής. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή γιατροί να κάνουν την... Μου έλεγε μια κυρία από την Ελλάδα η οποία είχε στο παρελθόν ιστορικό με αναφυλαξία, ότι όταν μπήκε μια μέρα στο κέντρο υγείας που ήρθε η σειρά της για να κάνει το εμβόλιο, της είπε η νοσηλεύτρια που ήταν εκεί ότι επειδή δεν είχε και άλλο προσωπικό την ίδια ώρα, της είχε στείλει να πάει σε ένα ιατρικό κέντρο να κάνει το εμβόλιο. Το έκανε, μου έστειλε μήνυμα προχθές, περίμενε 30 λεπτά, δεν είχε καμία αλλεργική αντίδραση και πήγε σπίτι της μια χαρά. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να το κάνεις, απλώς όσοι είχαν στο παρελθόν αναφυλαξία από χρήση αντιβιωτικών και εμβολίων, και υπάρχει αυτό στο ιατρικό τους ιστορικό, καλά κάνουν το συζητήσουν με τον προσωπικό τους γιατρό και τον αλλεργιολόγο τους κιόλας, Γιάννη, γιατί υπάρχει και ειδικότητα του αλλεργιολόγου, allergologist, υπάρχει ειδικότητα. Of course. Αυτό που είναι, υπάρχει ένα μέσα στο, και το είχα ανεβάσει στο Facebook και στο Instagram και στο Twitter, ήταν λίγο, είχα δώσει τα επίσημα links σε ποια είναι τα συστατικά, τα ingredients σε κάθε εμβόλιο που κυκλοφορεί με αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στην Αμερική, και είχα βάλει τις J&J, τις Johnson & Johnson, τις Pfizer, τις AstraZeneca και τις Moderna, για να δει ο κόσμος, γιατί λέμε, αν έχετε, η ένδειξη βασικά είναι για όλους το εμβόλιο, για ενήλικους. Έχεις αυτή την εικόνα στον υπολογιστή σου να τη μοιραστείς στην οθόνη σου μαζί μας? Ο Γιάννης έχει βρει τον τρόπο να μοιραστεί την οθόνη του μαζί μας και θέλει να μας δείξει... Τώρα έχεις εδώ πέρα ένα έγγραφο το οποίο βλέπουμε μπροστά μας, που στην πρώτη στήλη είναι οι εταιρείες, η Moderna, η Pfizer, η Johnson & Johnson, η AstraZeneca, η Novavax, η Sputnik και η Sinovac. Ακριβώς. Στη δεύτερη στήλη είναι η πλατφόρμα. Τι σημαίνει αυτό, Γιάννη μου? Η πλατφόρμα είναι η τεχνολογία για το συγκεκριμένο εμβόλιο. Συνήθως τα εμβόλια κλασικά βασίζονται σε να δίνουμε ένα κομμάτι του ιού που θέλουμε να εμβολιαστούμε. Π.χ. συνήθως είναι μια πρωτεΐνη από αυτό τον ιό. Ή είναι ο ιός, απλά είναι attenuated ή killed. Δηλαδή τον έχεις σκοτώσει ή απλά είναι weakened, πώς να το πω. Αποδυναμωμένος. Ακριβώς. Οι πιο καινούργιες τεχνολογίες είναι αυτές που έχουμε έναν βέκτορα σαν έναν ιό, όπως είναι της AstraZeneca και της Johnson & Johnson και όπως είναι και, και του Sputnik, που είναι αυτό που είπα, ένας αδενοϊός που προκαλεί το κρυολόγημα. Αλλά της Pfizer και της Moderna, και αυτό είναι που συνήθως ο κόσμος ακούει και φοβάται επίσης σαν καινούρια τεχνολογία, δεν είναι τόσο καινούρια τεχνολογία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια που μελετούμε το mRNA σαν μέθοδος για εμβόλια. Απλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε commercial experience, εμπειρία σε εμβόλιο που έχει πάρει έγκριση. Δεν είναι ότι μέσα σε 11-12 μήνες ξαφνικά βρήκαμε μια καινούργια τεχνολογία και την έχουμε δοκιμάσει σε κλινικές δομές.
Έχουμε επενδύσει πάνω σε αυτό το κομμάτι της βασικής έρευνας και ιατρικής έρευνας στην τεχνολογία του mRNA. Αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε βρει εμβόλιο και αποτελεσματικό εναντίον έναν τέτοιου ιού, σαν και αυτό τον κορονοϊό. Άρα, εδώ έχουμε τη Moderna και τη Pfizer. Βλέπουμε δηλαδή αυτό που την πλατφόρμα είναι το mRNA, που είναι το γενετικό υλικό, το RNA, όχι DNA, και δίνει τις οδηγίες για να μπορούμε εμείς να παράγουμε αυτή την πρωτεΐνη, την spike protein. Και ο λόγος που είναι το γενετικό υλικό του RNA είναι πολύ ευαίσθητο. Και γι' αυτό χρειάζεται να είναι μέσα σε μια φούσκα αυτό το nanoparticle, που είναι ένα lipid bilayer. Μετάφραση. Είναι σαν μια φούσκα από λιπίδια. Ένας λιπόδης σάκος μέσα στον οποίο περιέχεται. Ακριβώς. Τα nanoparticles, νανοσωματίδια, νομίζω είναι η μετάφραση στα ελληνικά. Σωματίδια, κάτσε να το γράψω, για να χρησιμοποιήσουμε τον μεταφραστή. Ναι. Η λέξη nanoparticles τι σημαίνει στα ελληνικά, νομίζω είναι... Νανοσωματίδια. Νανοσωματίδια. Και προστατεύουν το RNA, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Τη στιγμή που μπαίνει μέσα στο κύτταρό σου, στο κυτόπλασμα, το cytoplasm, μέσα στο κύτταρο, θα μπορεί να παράγει την πρωτεΐνη. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι βιολογικά έφικτο να περάσει το mRNA από το εμβόλιο, τη στιγμή που μπει μέσα στο κύτταρό σου, να μπει στον πυρήνα σε ένα κύτταρο. Ο πυρήνας, το nucleus, είναι εκεί που έχουμε το ανθρώπινο DNA. Και δεν υπάρχει αυτό που είπα. Βιολογικά δεν γίνεται. Βιολογικά είναι ανέφικτο να αλλάξει το ανθρώπινο DNA κάνοντας εμβόλιο. Ακριβώς. Ανέφικτο. Και αυτό ισχύει και για την πλατφόρμα του mRNA με τις Moderna και τις Pfizer, και επίσης ισχύει και με τα άλλα εμβόλια σε αυτόν τον πίνακα. Και με τη Johnson & Johnson και της AstraZeneca. Γιατί ο κόσμος επίσης... αν το πάρεις μέσα σε ένα νανοσωματίδιο από λίπος, το RNA, δεν πρόκειται να αλλάξει το ανθρώπινο DNA, το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα των κυττάρων, και κανένα εμβόλιο δεν μπορεί να διαπεράσει τον πυρήνα των ανθρωπίνων κυττάρων. Ακριβώς. Και αυτό είναι δηλαδή κάτι που εμείς που σπουδάζουμε βιολογία, επιδημιολογία, γνωρίζουμε, ξέρουμε. Αλλά είναι η μετάφραση της επιστήμης για το κοινό. Πάντοτε δεν κάνουμε και πολύ καλή δουλειά εμείς οι επιστήμονες, ομολογώ να πω. Στην εκλαίκευση της επιστήμης. Ακριβώς. Αυτό απλά θέλω να το τονίσουμε πάρα πάρα πολύ σιγουριά στο κοινό σου. Αυτό που βλέπετε υπάρχει και εκεί που βλέπουμε τις δόσεις, στο τρίτο... Το μόνο εμβόλιο που έχει μια δόση είναι της Johnson & Johnson. Ναι, και γι' αυτό είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο, γιατί εγώ, αν έχω την ευκαιρία εδώ στην Αμερική να μπορώ να κάνω ένα εμβόλιο και να μπορώ να μην χρειαστώ να κάνω μια δεύτερη δόση και να ξέρω ότι θα έχω την προστασία για να μην νοσηλευτώ ή πεθάνω όταν γυρίσω πίσω με το καλό στην Ελβετία ή στην Ελλάδα, μία δόση για μένα θα το έκανα. Πιθανό να έχω τώρα πρόσβαση στις Johnson & Johnson, γιατί έχει πάρει έγκριση από εδώ και μία εβδομάδα στην Αμερική. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα υπάρχει και έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, και κάποια στιγμή στις επόμενες εβδομάδες με το καλό να έρθει και αυτό το εμβόλιο στην Ελλάδα, και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να μπορούμε να εμβολιάσουμε ακόμη και πολλά άτομα και να μπορούμε να έχουμε όσο που και πολλά άτομα γίνεται στις χώρες μας, για να μπορούμε να χτίσουμε αυτό το τοίχο ανοσίας.
και να φτάσουμε σε ένα σημείο, σε αυτό που λέμε που έχουμε ανοσία της αγέλης. Herd immunity. Γίνεται πολύ πιο εύκολα αν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικά εμβόλια με μία δόση, αντί για δύο. Και γι' αυτό πιθανόν, αν μπορώ να κάνω το εμβόλιο της Johnson & Johnson, μου δοθεί ευκαιρία κάποια στιγμή, ακόμη και τέλος Απριλίου, μετά θα μπορώ να μπω σε ένα αεροπλάνο και να γυρίσω στην Ευρώπη. Άρα εσύ το προτιμούσες αυτό που θέλει μόνο μία δόση. Δεν θα το σκεφτώ για μένα. Ότι γιατί θέλει μόνο μία δόση δεν είναι πολύ καλό, άρα δεν θα το κάνω. Όχι. Okay. Καμία σχέση. Εγώ λίγο να εξηγήσω ότι επίσης λόγω εγωισμού, την έννοια ότι γιατί της AstraZeneca το εμβόλιο είναι ένα, θεωρώ, το πιο δημοκρατικό. Γιατί είναι αυτό που είχε κάνει, ήταν μια συμφωνία με την Οξφόρδη ως πανεπιστήμιο. Δεν την ενδιαφέρει την Οξφόρδη να βγάλει κέρδος μέσα από αυτή τη μελέτη. Και η συμφωνία με την AstraZeneca ήταν να μπορεί να το για την παραγωγή του εμβολίου να μπορεί να δοθεί παγκοσμίως, γιατί είναι πολύ εύκολο εμβόλιο. Επίσης, όπως η Johnson & Johnson, δεν μπορεί να μείνει σωράφτη για πάρα πολλούς μήνες. Της Pfizer και της Moderna χρειάζεται, όπως νομίζω πολλοί ξέρουν, συνθήκες που είναι πολύ ιδιαίτερες με την κατάψυξη. Αρχικά, της Pfizer είναι, αρχικά πρέπει να είναι σε μείον 70 Κελσίου. Της Moderna's αρχικά είναι με μείον 20 και μετά μπορείς να το βάλεις σε ένα κανονικό ψυγείο, αλλά δεν διατηρείται στην ίδια διάρκεια όπως η AstraZeneca και η Johnson & Johnson. Αυτό είναι το μειονέκτημα του στα mRNA εμβόλια. Έχουν πάρα πολύ αποτελεσματικότητα από ό,τι βλέπουμε, όπως και τα άλλα εμβόλια, και πάρα πολύ, και από ό,τι βλέπετε, και καλύτερη αποτελεσματικότητα στο να μην έχεις ακόμη και ήπια νόσηση. Νόσηση, το είπα σωστά. Αλλά αυτό που είναι το πιο σημαντικό για μας στη δημόσια υγεία, νομίζω και για όλους μας, είναι να βλέπουμε σε αυτό το... The column που λέει protection from hospital. Σε αυτή τη στήλη που λέει προστασία από hospitalization, σημαίνει from COVID-19, προστασία από το να μπει στο νοσοκομείο με την ασθένεια του COVID-19. Όλα είναι 100%. Το ένα που τονίζω εδώ είναι στις Moderna στην κλινική μελέτη. Είχαμε ένα άτομο, και γι' αυτό λέει 97% αποτελεσματικότητα από την προστασία για να από την να μπει στο νοσοκομείο. Ήταν ένα άτομο που έκανε το εμβόλιο που χρειαζόταν νοσηλεία. Άρα δεν είναι 100%. Και εδώ θέλω επίσης να λίγο να αναφέρω στο τη στιγμή που μπαίνουμε, πηγαίνουμε από τα χιλιάδες άτομα και τις πολύ μεγάλες κλινικές μελέτες που έχουν γίνει για αυτά τα εμβόλια στην φάση 3. Είναι φάση 3, βλέπουμε, είναι αυτά τα number who got vaccine, και βλέπεις όλα αυτά τα νούμερα για το κάθε εμβόλιο. Αυτό είναι στην τρίτη φάση. Γιάννη μου, εκεί που λέει who got vaccine είναι πόσα οι άνθρωποι έχουν πάρει το εμβόλιο στην κλινική μελέτη ή μέχρι τώρα στην κλινική μελέτη. Άρα μιλάμε για τις Moderna 15.000 άνθρωποι, τις Pfizer 18.600 άνθρωποι, τις Johnson & Johnson 22.000 άνθρωποι, του AstraZeneca 8.588, του Novavax 9.700 άνθρωποι, του Sputnik 14.964 άνθρωποι και τη Sinovac 12.500 άνθρωποι. Είναι πάνω, γύρω στα περισσότερα είναι πάνω από 10.000 άνθρωποί. Της AstraZeneca είναι 8.500. Που έχουν πάρει το εμβόλιο. Αυτό επίσης που να ξέρουμε ότι οι μελέτες τρίτης φάσης έχουν επίσης και την άλλη ομάδα που παίρνει ή δεν παίρνει το εμβόλιο, παίρνει το πλασίμπο. Αυτό που δεν είναι
το εμβόλιο. Άρα είναι γιατί πρέπει να υπάρχει μια σύγκριση. Άρα εκεί που λέω ότι 15.000 άνθρωποι πήραν το εμβόλιο της Moderna, σημαίνει ότι 30.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην τρίτη φάση. Ακριβώς. Αυτό είναι. Το άλλο που εδώ δεν βλέπετε σε αυτό τον πίνακα είναι ότι 100% από αυτούς που, που εμβολιαστήκαν στις κλινικές μελέτες δεν πεθάνανε από COVID. Κανείς δεν έχει πεθάνει. Αυτό τώρα θέλω λίγο να... Και είναι, είναι πολύ σημαντικό και νομίζω για το, για το γενικότερο κοινό το τελευταίο κόλλον μπορεί λίγο να τους μπερδέψει. Όπου μιλάμε για... Είναι η αποτελεσματικότητα εναντίον της ήπιας. Μορφής του COVID. Και εκεί τελευταία. Βλέπουμε είναι ανώτερο με τα στοιχεία που έχουμε της Modernas και της Pfizer. Που αυτό σημαίνει δηλαδή είναι με τα στοιχεία που έχουμε... φαίνεται να είναι καλύτερο στο να μην έχεις ένα απλό κρυολόγημα. Η προτελευταία στήλη λέει προστασία από σοβαρή ασυμπτώματα κορονοϊού που να είσαι στο σπίτι. Της Pfizer είναι 100% από σοβαρά συμπτώματα. Του AstraZeneca 100%, της Novavax το ίδιο, του Sputnik το ίδιο. Και είναι 97% της Moderna, 85,4% της Johnson & Johnson. Λέει 7 θάνατοι, 16 οι οποίοι έχουν μπει στο νοσοκομείο, all in placebo. Και όλοι αυτοί δεν ήταν in the vaccine arm, ήταν in the placebo arm. Ήταν στην ομάδα που πήραν πλασίμπο. Okay. Της Johnson & Johnson. Το οποίο σημαίνει ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι σε εκείνη τη μελέτη, οι οποίοι δεν τους είχαν δώσει το εμβόλιο, αλλά τους είχαν δώσει το πλασίμπο. Ακριβώς. Και κάτι πολύ σημαντικό με τις μεταλλάξεις τώρα. Οι μεταλλάξεις μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα. Αυτή που μας ανησυχεί πιο πολύ είναι ο στέλεχος. Από τη Νότια Αφρική που λέγεται εκεί B1.351, το B1351. Είναι αυτό που πρώτα εμφανίστηκε, δεν θέλω να πω εμφανίστηκε, γιατί μπορεί να έχει εμφανιστεί σε μια άλλη χώρα. Είναι αυτό που για πρώτη φορά το είχαμε ανακαλύψει, κάπως έτσι να το πω, στη Νότια Αφρική. Ο στέλεχος της Βρετανίας που λέμε, που είναι του Λονδίνου, βασικά στα media θα το δείτε, λέγεται και το The Kent variant. Είναι από το Kent, που νομίζω είναι λίγο posh το Kent, δεν ξέρω, φαντάσου δηλαδή στην Ελλάδα, να έχουμε... Είναι μια μετάλλαξη, η οποία είναι χαϊκλασάτη μετάλλαξη, είναι χαϊκλασάτη περιοχή το Kent. Ναι, so... και αυτό δεν είναι κάτι φυσικό... Και λίγο φοβίζουμε τον κόσμο, θεωρώ, ότι, γιατί πετάμε τις κάποιες λέξεις που νομίζω κάποιος που δεν έχει μια συνείδηση εκπαίδευση πάνω στις λοιμώξεις και φοβάται όταν ακούει τη λέξη μετάλλαξη. Είναι κάτι πολύ φυσικό στους ιούς. Κάποιοι τρέχουν, μεταλλάζονται πολύ, με μια άλλη ταχύτητα, πολύ πιο γρήγορα. Αυτό το βλέπουμε βέβαια με το HIV. Που τον ιό που εκεί είναι η ειδικότητά μου. Μετά από πάνω από 35 χρόνια και δεν έχουμε βρει εμβόλιο για τον HIV. Ναι, και είναι ένα από τα ερωτήματα που έχεις δεχτεί. Γιατί δεν έχετε βρει ακόμη εμβόλιο για τον HIV και για τον COVID-19 βρήκατε? Καθόμαστε εδώ. Λοιπόν, αυτό που είναι, βασίζεται στην βιολογία του ιού. Άλλο το HIV, άλλο αυτός ο κορονοϊός, το SARS-CoV-2. Ναι, έχεις δει το SARS-CoV-2. COVID-19 είναι ασθένεια, απολογούμε. Ακριβώς. Μεταλλάζεται με έναν τρόπο που με πάρα πολύ δυσκολία μπορούμε να παράγουμε, να έχουμε αυτή την ανασωπητική απάντηση στην δεύτερη κλινική φάση που λέμε, phase 2, για να προχωρήσουμε σε μια μεγάλη μελέτη τρίτης φάσης. Έχουν γίνει κάποιες κλινικές δοκιμές, έχουμε προχωρήσει
σε phase 3, σε φάση 3, με κάποια εμβόλια του HIV. Μία μελέτη μόνο είχε δείξει αποτελεσματικότητα, αλλά ήταν πολύ χαμηλή για να μπορούμε να δώσουμε έγκριση για αυτό το εμβόλιο. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ πάνω στο εμβόλιο του HIV. Απ' την άλλη, έχουμε φάρμακα που μανατζάρουμε την νόσο, τη λίμωξη, και κάποιος που έχει HIV μπορεί να ζήσει ως αγεράματα. Το μειονέκτημα είναι προφανώς ότι έχει τον ιό και πρέπει να παίρνει αντιρρεωτική θεραπεία κάθε μέρα. Θα μου υποσχεθείς ότι μια άλλη μέρα θα κάνουμε ένα βίντεο για τον HIV? Θέλω πάρα πολύ να κάνω μαζί σου ένα τέτοιο. Θα το κάνουμε. Μια άλλη φορά, γιατί είναι τεράστιο θέμα και... Ναι, και όλα τα άτομα που ζουν με μια χρόνια ασθένεια είναι απαραίτητο να κάνουν τον εμβολιασμό, γιατί το βλέπουμε αυτό ξεκάθαρα με την νόσο του COVID-19. Όταν έχεις ένα αποκίνημο νόσημα, αυξάνει το ρίσκο για νοσηλεία και θάνατο. Γι' αυτό ισχύει για όλους, και επίσης με άτομα που ζουν με HIV. Λίγο απλά να κλείσω λίγο την ολοκληρώσω για τον HIV. Η διαφορά ταχύτητας. Είναι δύο διαφορετικοί ιοί με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι μεταλλάξεις του HIV μας εμποδίζει για να μπορούμε να έχουμε ένα εμβόλιο που καλλιεργεί τα αντισώματα και επίσης τα τάφλευκο κύτταρα για να σκοτώσουν τον ιό του HIV. Αυτό δεν γίνεται με το SARS-CoV-2. Βλέπουμε ότι η πρωτεΐνη αυτή, η spike, είναι αυτό που θέλουμε να χτυπήσουμε και είναι αυτό που θέλουμε το δικό μας ανοσοποιητικό σύστημα να παράγει αντισώματα και λευκοκύτταρα να σχετίζεται πάνω σε αυτή την πρωτεΐνη, τη spike. Γιατί είναι αυτή η πρωτεΐνη από τον ιό που θέλει να χρειάζεται για να μπει στα δικά μας κύτταρα και να κάνει αυτό που κάνει. Λόγος για τον οποίο δεν έχει βρεθεί ακόμη εμβόλιο για τον HIV και έχει βρεθεί για τον SARS-CoV-2 είναι γιατί είναι δύο διαφορετικοί ιοί και ο HIV κάνει πάρα πολύ συχνά μεταλλάξεις. Ακριβώς. Και γι' αυτό έχουμε και εμβόλια και έχουμε εμβόλια για άλλες λοιμώξεις, η λαρά, έχουμε εμβόλιο για τη γρήπη. Η γρήπη είναι επίσης μεταλλάζεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τον SARS-CoV-2 και γι' αυτό κάθε χρόνο γίνεται μια αλλαγή. Αλλάζουμε λίγο τα εμβόλια μας σχετικά που σχετίζονται με τους τύπους ιού που πιστεύουμε ότι θα κυκλοφορεί στον πληθυσμό. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή πριν μία εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα βασικά, έγινε και μία, είχε το Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων, είχε μία συνεδρίαση για ποια θα είναι τα εμβόλια που θα χρειαστούμε να παράγουμε για το επόμενο έτος. Για όσους είναι σκεπτικιστές για το ότι τα εμβόλια που έχουμε τώρα για τον κορονοϊό έχουν βγει πολύ σύντομα, μια απάντηση είναι ότι τα εμβόλια για τη γρήπη κάθε χρόνο βγαίνουν σε χρονιαία βάση και αλλάζουν. Δεν είναι το ίδιο το εμβόλιο του 20 με το εμβόλιο που θα βγει το 21. Ακριβώς. Κάτι άλλο που θέλω λίγο έτσι να αναφέρω στο γεγονός ότι έχουμε πανδημία. Όταν έχεις μια λίμωξη που επηρεάζει όλο τον κόσμο και επηρεάζει επίσης δηλαδή την Ευρώπη και την Αμερική, δηλαδή τις χώρες που high income countries, βλέπεις ότι θα πέφτει άλλο επίπεδο επένδυσης. Δηλαδή, δεν έχουμε ζήσει μια τέτοια πανδημία στη δικιά μας γενιά. Εδώ και 100 χρόνια, η τελευταία ήταν της γρήπης το 1918. Άρα, δηλαδή, βλέπεις ότι αυτό είναι το πρώτον. Δεύτερον,
Υπάρχει και ένας φοβερός συντονισμός επιστημονικά, παγκοσμίως. Μέσα σε λίγες εβδομάδες η Κίνα μοίρασε την αλληλουχία του ιού, την ανέβασε στο ίντερνετ και έτσι επιστήμονες παντού σε όλο τον κόσμο είχαν τη δυνατότητα με βάση αυτήν της αλληλουχίας το sequence του ιού να μπορούν να δουν πώς θα κάνουν τα αντίστοιχα πειράματα για να καταλάβουν πώς να καλλιεργήσουν ένα εμβόλιο. Και έγινε με μια φοβερή ταχύτητα, μόνο και μόνο γιατί μοιράζουμε την πληροφόρηση από τα εργαστήριά μας και οι ερευνητικές ομάδες με έναν τρόπο το 2021 που δεν γινόταν πριν 20 χρόνια. Έχουμε μια άλλη δύναμη μετά. Ακριβώς. Που δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Και αυτό βοηθάει προφανώς. Επίσης, κάτι που γίνεται συνήθως με εμβόλια και φάρμακα είναι ότι πρέπει να ολοκληρωθεί μια μελέτη σε phase 3, σε τρίτη φάση, αυτές οι μεγάλες κλινικές μελέτες που δείχνουμε εδώ σε αυτό το πίνακα. Πρέπει να ολοκληρωθούν η εταιρεία να δώσει το φάκελο με όλα τα στοιχεία σε έναν οργανισμό φαρμάκων όπως είναι το FDA στην Αμερική και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων στην Ευρώπη για να πάρει έγκριση. Αυτή τη στιγμή λόγω πανδημίας οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι οργανισμοί φαρμάκων αλλάξαν τις οδηγίες και δώσανε τη δυνατότητα, αφού είμαστε σε πανδημία, σε κρίση. Εκτάκτου ανάγκης. Ακριβώς, να μπορούν να δώσουν έναν φάκελο πριν ολοκληρωθεί όλη η κλινική μελέτη, αν μπορείς να δεις μία στατιστικά, μία διαφορά από την ομάδα που πήρε το εμβόλιο εναντίον την ομάδα που πήρε το πλασίμπο, να μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει διαφορά, υπάρχει αποτελεσματικότητα, άρα μπορώ να καταθέσω ένα φάκελο με τα στοιχεία ασφάλειας και στοιχεία αποτελεσματικότητας και για να μπορεί να πάρει μία έγκριση από διαφορετικές συνθήκες, που είναι αυτό που λέμε emergency use authorization. Δεν έχουν πάρει κανένα από αυτά τα εμβόλια αυτό που λέμε full licensure. Είναι EUA, Emergency Use Authorization. Η έγκριση, η χορήγηση έγκριση είναι κάτω από συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Το είπα σωστά? Ναι, ναι, σωστά το έχεις πει, Γιάννη. So that's kind of, I mean, that's, I mean, είμαι πολύ, προφανώς πάρα πολύ αισιόδοξος και σίγουρος με την ασφάλεια των εμβολίων. Επίσης, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε την αποτελεσματικότητα από θανάτους και νοσηλεία, για νοσηλεία, όπως βλέπουμε στον πίνακα. Η ανησυχία πάντοτε είναι με τις μεταλλάξεις. Θα μειώσουν την αποτελεσματικότητα για να έχουμε μια ήπια μορφή του COVID, αλλά πιστεύω και ο διάλογος που γίνεται στην επιστημονική κοινότητα είναι ότι δεν θα μειώσει την αποτελεσματικότητα σε τέτοιο βαθμό που θα νοσήσουμε πιο βαριά ή θα μπούμε σε νοσοκομείο ή θα πεθάνουμε. Αυτό όμως, τονίζω ότι η επιστήμη βασίζεται σε στοιχεία. Είμαστε σε επίβλεψη και επιτήρηση με τι γίνεται στις χώρες που εμβολιάζουν. Αλλά ένα πολύ σημαντικό στοιχείο από τη Johnson & Johnson, η μελέτη που έτρεχε στη Νότια Αφρική σε συνθήκες από αυτόν τον στέλεχο, το B1351, δεν μπήκε κανένας στο νοσοκομείο που έκανε το εμβόλιο και δεν πέθανε κανένας. Ακόμη που τα 96% από τα στελέχη ήταν από αυτή την μετάλλαξη που στη Νότια Αφρική. Άρα αυτό μου δίνει μια σιγουριά ότι δεν χρειάζομαι να φρικάρω αυτή τη στιγμή. Θα το επαναλάβω, Γιάννη, αυτό που είπες. Λες ότι το εμβόλιο της Johnson & Johnson έχει κάνει μελέτες στη Νότιο Αφρική, στην τρίτη φάση. Και δεν έχει παρατηρηθεί θάνατος ή hospitalization
σε ανθρώπους που πήραν αυτό το εμβόλιο, παρόλο που υπάρχει αυτή η μετάλλαξη εκεί. Ακριβώς. Αυτό που θα πω τώρα είναι ότι έγινε μια πολύ μικρή μελέτη στη Νότια Αφρική με 2.000 άτομα της AstraZeneca, το εμβόλιο στη Νότια Αφρική. Εκεί την τερματίσαν αυτή τη μελέτη στη Νότια Αφρική, γιατί είδανε μείωση, ήταν μια μικρή μελέτη μόνο με 2.000 άτομα. Άρα δεν μπορείς να βγάλεις ένα, εγώ θεωρώ, ένα στατιστικά, ένα συμπέρασμα με στατιστική... με έγκυρο στατιστικό συμπέρασμα. Ακριβώς. Στατιστικό σημαντικά. Ακριβώς. Και δεν ήταν και αυτή, δεν ήταν αυτή η μελέτη, δεν ήταν designed, δεν είχε designed. Δεν είχε σχεδιαστεί. Ναι, για αποτελεσματικότητα. Ήταν μια μικρή μελέτη. Εκεί υπάρχει μια ανησυχία, να το έλεγα, για αυτό τον στέλεχο της Νότιας Αφρικής με τις AstraZeneca στο εμβόλιο, αλλά υπάρχουν σκέψεις, όπως και εγώ συμφώνω με αυτό, ότι έπρεπε να συνεχιστεί αυτή η μελέτη στη Νότια Αφρική, για να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα τι ακριβώς γίνεται. Τώρα θα με ρωτήσεις, στις AstraZeneca το εμβόλιο, που είναι αυτό που είπε το πιο δημοκρατικό εμβόλιο, είναι αυτό που δίνεται στις άλλες χώρες στην Αφρική, και στις υπόλοιπες χώρες μέσα από αυτό το πρόγραμμα του POI που λέγεται COVAX. Δεν είναι δεύτερης κατηγορίας εμβολίου. Δηλαδή, είναι, απλά υπάρχει αυτή η ανησυχία τώρα με το στέλεχο της Ενότητας Αφρικής. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα το τρίτο κύμα, αυτό που πιστεύουμε είναι ότι βασίζεται στον άλλο στέλεχο, το B117, το V117, το στέλεχος του Kent της Βρετανίας. Έχουμε δει κάποια στελέχη, κάποια κρούσματα να είναι από αυτό το στέλεχο της Νότιας Αφρικής στην Ελλάδα, αλλά δεν είμαστε αυτή σε φάση με καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή να πούμε σταματάμε τους εμβολιασμούς με τις AstraZeneca στο εμβόλιο. Αυτό είναι κάτι που πάντοτε με ανησυχεί όταν βλέπουμε, παίρνουμε στοιχεία από μια κλινική μελέτη, μια μικρή κλινική μελέτη επίσης, και μπορεί το κοινό να νομίζει ότι της AstraZeneca το εμβόλιο είναι δεύτερης κατηγορίας, ότι δεν θα δουλέψει εναντίον έναν άλλο στέλεχο. Δεν έχουμε στοιχεία και ο ΠΟΕ ούτε έχει βγάλει μια στάση απέναντι σε αυτό, ούτε εμά, ούτε το FDA. Επίσης, αυτό που πάνω στη AstraZeneca το εμβόλιο, οι Αμερικάνοι θέλανε να υπάρχει μελέτη της AstraZeneca που να γίνεται στην Αμερική για να δώσουν έγκριση. Άρα αυτή τη στιγμή τρέχει της AstraZeneca, τελειώνει θα έλεγα, όχι τελειώνει, σε κάποιες εβδομάδες η AstraZeneca θα έχει αρκετά στοιχεία για να δώσει φάκελο στον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και να μπορεί να... εγώ πιστεύω ότι θα δουν αποτελεσματικότητα και θα δώσουν το φάκελο στον Αμερικανικό Οργανισμό για να πάρουν επίσης έγκριση, όπως έχουμε στις Moderna, στις Pfizer και στις Johnson & Johnson αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Στην Αμερική δεν μας ανησυχεί ο στέλεχος της Νότιας Αφρικής, συγγνώμη που το είπα αυτό. Έχουμε το B117 που ήταν του Kent της Αγγλίας, αλλά έχουμε και τους δικούς μας, τα δικά μας στελέχη. Και ένα στην Καλιφόρνια, ένα στη Νέα Υόρκη, που μπορεί να ταυτίζεται αυτή τη στιγμή με πιο πολύ μεταδοδικότητα. Αυτό είναι κάτι που παρατηρείται. Δεν είναι 100% σίγουρο. Αλλά είμαστε, ναι, αυτή είναι δηλαδή κάπως μια εξήγηση που βρισκόμαστε με αυτά τα 4 εμβόλια σε αυτό το πίνακα, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca,
που θα είναι τα εμβόλια που νομίζω στην Κύπρο και στην Ελλάδα θα είναι τα εμβόλια που είναι διαθέσιμα για όλους. Το απλό μήνυμα είναι ότι ήμασταν σε μια θέση το καλοκαίρι που και ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων και ο ΠΟΕ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα έδινε έγκριση σε εμβόλιο με 50% αποτελεσματικότητα. Αυτό ήταν το minimum. Τώρα έχουμε εμβόλια 50%. Άρα είμαστε σε εμβόλια που έχουν ανώτερη αποτελεσματικότητα και για ήπια μορφή του COVID, αλλά επίσης με την φανταστική αποτελεσματικότητα που σχετίζεται με προστασία από νοσηλεία και προστασία από θάνατο, που είναι τα πιο σημαντικά, οι πιο σημαντικοί δείχτες για μένα, γιατί εν τέλει, για ποιο λόγο ανησυχούμε για τον COVID, είναι γιατί πιέζει τα νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν κλίνες αρκετές στα νοσοκομεία. Ρίχνει το σύστημα υγείας, μας σκοτώνει, μας βάζει στη ΣΜΕΘ. Αυτός είναι ο λόγος που φοβόμαστε αυτό τον ιό. Και γι' αυτό το λόγο επηρεάζει δηλαδή τις χώρες, τις κοινότητες, τις οικονομίες, τις κουλτούρες μας, μέσω από lockdown και όλο αυτό που γίνεται. Άρα τα εμβόλια για μας είναι μαζί και με τα άλλα μέτρα, αλλά είναι το κύριο όπλο για να μπορούμε να μανατζάρουμε και να τερματίσουμε με αυτή την πανδημία. Αν δεν μπορούμε να την τερματίσουμε, να είμαστε σε φάση που την ελέγχουμε και δεν φοβόμαστε. Και θα μπορούμε δηλαδή θα μπορούν οι χώρες και οι οικονομίες να είναι σε μια άλλη στάση στο μέλλον και εύχομαι στο πιο άμεσο μέλλον. Κάτι που ρωτάνε όλοι είναι, θα υπάρχει τέταρτο κύμα, πέμπτο κύμα, εξαρτάται πόσα κύματα είχες στις χώρες σου. Εγώ θεωρώ ότι το καλοκαίρι θα είναι πολύ καλύτερο και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, εμείς φαινόμαστε πολύ μικροί στην οθόνη και φαίνεται μεγάλη οθόνη σου. Αν θες να μας δείξεις κάτι άλλο ή να βγούμε από το share screen για να σε βλέπουμε καλύτερα. One second. Ήθελα εδώ δείχνω το Instagram. Δείξτε μας το λίγο. Αυτό είναι το Instagram του Γιάννη. Τον οποίο μπορείτε να το βρείτε at my little baklava. Και έτσι είμαι και στο Twitter. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι εδώ. Είχαν βάσει, λέω, ποια είναι. Γιατί πολλοί μου ρωτάνε. Γιατί κάποιοι έχουν αλλεργίες και γνωρίζουν. Γιατί έχουν πάρει ένα φάρμακο, ένα εμβόλιο στο παρελθόν και έχουν αντιδράσει. Άρα εγώ τους λέω, okay, γιατί με ρωτάνε όλοι, πήρα και έβαλα τα υλικά από κάθε εμβόλιο εδώ, το έκανα και στο Instagram και στο Twitter, και εδώ έχω τις Pfizer, και έχω και το link, το URL, στο FDA fact sheet, π.χ. εδώ για τις Pfizer. Και βλέπεις, δηλαδή, αν ξέρεις ότι έχεις μια αλλεργία σε κάτι συγκεκριμένο, σε φάρμακα εμβόλια από το παρελθόν, πηγαίνεις εδώ. Το έχω επίσης για τις Moderna στο εμβόλιο, το έχω για τις Johnson & Johnson και τις AstraZeneca. Και νομίζω είναι πολύ καλό να υπάρχει και μια ενημέρωση με τον προσωπικό σας γιατρό, αν έχετε. Που είναι καλή ιδέα να αποφασίσετε. Ναι, γιατί να σας εξηγήσω, οι γονείς μου έχουν τον δικό τους γενικό γιατρό εδώ. Ο γενικός γιατρός εδώ δεν κάνει τους εμβολιασμούς. Πήγαμε σε ένα πάρκο. Πήραμε τηλέφωνο δηλαδή, όπως έχουμε και στην Ελλάδα. Έγινε το registration των γονιών μου μέσω ίντερνετ. Μας πήραν τηλέφωνο, μας είπανε θα πάτε εδώ, σε αυτή την ώρα, να γίνει ο εμβολιασμός. Δεν είχαμε επαφή με τον γενικό γιατρό. Εγώ όμως έκανα ένα reach out και είπα, οι γονείς μου θα κάνουν το και το τον εμβολιασμό σε αυτή τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο πατέρας μου είναι πώς λέμε, blood thinner. Πίνει φάρμακα τα οποία είναι εναντίον των εμβολών. Blood thinners. Τα blood thinners είναι... Ναι. Θρομβολυτικά φάρμακα ονομάζονται. Ναι. So,
Απλά το εξήγησα αυτό. Ήξερα δηλαδή, λόγω ηλικίας ο πατέρας μου και έχει και τα κιλά του, λέω είναι high risk. Απλά είχα κάνει μία ενημέρωση γιατί παίρνει αυτά τα φάρμακα ο πατέρας μου. Και απλά ήθελα, γιατί ξανά είμαι, λέω, γνωρίζω πιθανόν την έρευνα πολύ καλύτερα από τον γιατρό του πατέρα μου. Όμως είναι ακόμη ο κλινικός γιατρός του πατέρα μου. Και είχαμε αυτή την επαφή και θέλαμε λίγο να έχουμε και αυτή την επικοινωνία και τη σιγουριά ότι όλα είναι ok για να προχωρήσει προς τον εμβολιασμό ο πατέρας μου. Και αυτό είναι κάτι που προτείνω σε όλους, να μιλάνε, να έχουν αυτή την επικοινωνία με τον προσωπικό τους γιατρό. Και συγκεκριμένα για άτομα που έχουν, μπορεί να είχαν ένα ιστορικό με αλλεργίες, καλό είναι να το γνωρίζουν αυτό και επίσης να το πούνε και άμεσα όταν πηγαίνουν στο εμβολιαστικό κέντρο. Αυτό το ρωτάνε, από ό,τι βλέπω επίσης, όταν κάνεις την αίτηση εμβολιασμού. Είναι πολύ standard αυτό. Και συνήθως αυτά τα άτομα πρέπει να περιμένουν 30 λεπτά. Αν όμως έχεις, γνωρίζεις εσύ προσωπικά ή ο γιατρός σου ότι έχεις αλλεργία σε όποιο από αυτά τα συστατικά, το είπα σωστά. Ναι. Εμβόλιο. Για κάθε εμβόλιο, τότε έχεις contraindication. Δεν μπορείς να κάνεις το εμβόλιο. Αυτή είναι η, αυτό είναι το... αλλά είναι, θεωρώ είναι λίγα άτομα που, στην Ελλάδα και στην Κύπρο που θα έχουν ένα τέτοιο contraindication. Λοιπόν, σε αυτό το τρίτο μέρος αυτού του πολυβλόκ για τα εμβόλια, ευχαριστούμε ξανά τον δόκτωρα Γιάννη Μαμελετζή που μοιράζεται μαζί μας τον πολύτιμο χρόνο του για να μας βοηθήσει. Θα πάμε τώρα στον... Ευχαριστώ πως λες και το όνομά μου, έτσι, το κυπριακό... Δόκτωρ Γιάννης Μαμελετζή. Μαμελετζής. Λοιπόν, θα αρχίσω να σου διαβάσω, τις ερωτήσεις, Γιάννη. Κάποιες από αυτές ήδη έχουν απαντηθεί μέσα από όσα έχεις πει. Τώρα πάμε σε μία. Λέει, καλησπέρα, τέλειο θέμα. Ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να εκφράσουμε τις απορίες μας. Εμένα με προβληματίζουν τα εξής. Πρώτη ερώτηση. Υπάρχει πιθανότητα κάποια ουσία του εμβολίου, εκτός από αλλεργική αντίδραση, να προκαλέσει κάποια μακροπρόθεσμη αρνητική επίπτωση στην υγεία μας? Και αν ναι, αυτό είναι κάτι που θα φανεί στο μέλλον μετά από λήψη στατιστικών στοιχείων από ομάδες που ήδη εμβολιάστηκαν, είναι παράλογη μια τέτοια ανησυχία? Παράλογη δεν είναι, τη θεωρώ φυσιολογική και ευχαριστώ για την ερώτηση. Όχι, δεν προβλέπουμε να υπάρχουν σοβαρές παρενέργειες πέρα από αυτές που γνωρίζουμε, που είναι αυτά τα πιο έτσι ήπια μέτρια συμπτώματα, αυτή την κούραση, πόνη, ρίγη, πυρετό που κάποιοι μπορεί να έχουν μετά την πρώτη δόση και τη δεύτερη δόση. Αλλά αυτό που μας δίνει σιγουριά είναι και από, τις κλινικές δοκιμές δεύτερης φάσης και τρίτης φάσης, που δεν έχουμε δει στοιχεία που να προκαλέσει μια τέτοια ανησυχία. Και συνήθως αυτό που γίνεται είναι όταν δούμε severe adverse events. Άμα δούμε σοβαρά αντίθετα συμπτώματα, αρνητικά συμπτώματα. Ναι, που είναι επίσης πέρα από δηλαδή αυτά τα που είχα πει τα κλασικά συμπτώματα. Ελαφριάτη και τα συνήθη, τα κλασικά συμπτώματα όπως η λίγος πυρετός. Συνήθως θα βλέπεις μετά από 6 εβδομάδες από τη δόση που δίνεις του εμβολίου. Δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ακριβώς. Πάμε στη δεύτερη. Το άλλο, just one thing. Επίσης, δηλαδή, αυτό που είναι ένα πολύ ωραίο... Που το έχω εδώ. Ναι. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Ο Paul Offit, αν μπορείτε να το διαβάσετε, είναι... Γιάννη,
Βάλ το μπροστά από τη φάτσα σου, γιατί το βάζεις εκεί που, για να το δείξει καθαρά. Vaccinated. One man's quest to defeat the world's deadliest diseases. Ακριβώς. Είναι, ο Paul Offit είναι ένας... Ο Paul Offit είναι στην Επιτροπή του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμακών. Οι κορυφαίοι επισήμονες που δουλεύουν πάνω σε εμβόλια είναι πάρα πολλοί παιδίατροι, επίσης. Mm. Είναι παιδίατρος στο Φιλαδέλφια. Και έχει, λέει και κάτι εδώ μέσα στο βιβλίο του, ο μέντορας του ήταν ο Maurice Hellman. Είναι ο πατέρας των modern vaccines. Και ο Maurice Hellman έλεγε, δεν κοιμάται ήσυχα ώστε να έχουμε 3 εκατομμύρια άτομα που έχουν κάνει εμβολιασμό. Δηλαδή, πέρα από την κλινική μελέτη, για να δει, δηλαδή, όταν πας από μια κλινική μελέτη με 20-30.000 άτομα, θέλει να περάσουν, να μπει αυτό το εμβόλιο σε 3 εκατομμύρια άτομα, όταν έχει πάρει έγκριση, για να είναι σίγουρος ότι όλα είναι OK. Και αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό που έχω πει, σχεδόν 300 εκατομμύρια άτομα, 300 εκατομμύρια δόσεις που έχουμε δώσει με αυτά τα εμβόλια παγκοσμίως. Και δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι που να μας ανησυχεί. Άρα νομίζω είμαστε σε μια πολύ καλή θέση με σιγουριά. Και αυτό το οποίο ξέρουμε σίγουρα, Γιάννη μου, είναι ότι αν νοσήσει κάποιος με COVID και έχει σοβαρά συμπτώματα, κινδυνεύει η ζωή του και θα χρειαστεί να μπει νοσοκομείο, αν έχει ήπια συμπτώματα υπάρχει περίπτωση μετά να του μείνουν κάποιες ζημιές. Που έχουμε παρατηρήσει ήδη σε ασθενείς που νόσησαν με ήπια συμπτώματα από COVID, δεν είναι έτσι? Ναι, αυτοί που περνάνε, αυτό το σύνδρομο που λέγεται κάπως χαρακτηρίζουμε ως, όχι κάπως, το είναι γνωστό σαν long COVID, είναι άτομα που το περνάνε πιο βαριά, θα έλεγα. Υπάρχουν αρκετά κενά ερωτήματα αυτή τη στιγμή και... Κάποια ευρήματα που δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει κάποια ζημιά στους πνεύμονες, κάποια ζημιά στην καρδιά, μακροπρόθεσμα, σε όσους έχουν νοσήσει, έστω και με ήπια συμπτώματα, στον εγκέφαλο. Οπότε, εφόσον ξέρουμε σίγουρα ότι το να νοσήσεις με COVID ενέχει κίνδυνο να νοσηλευτείς στο νοσοκομείο και να πεθάνεις, και αν έχει κίνδυνο ακόμη και αν είναι ήπια τα συμπτώματα σου να έχεις κάποια ζημιά μακροπρόθεσμα, και το ξέρουμε σίγουρα. Για το εμβόλιο που ακόμη δεν ξέρουμε σίγουρα, όπως είπες και εσύ στη φίλη, είναι λογικό να ανησυχείς, αλλά ήδη οι πρώτες ενδείξεις δίνουν ότι δεν υπάρχει, άρα θα προτιμήσουμε το εμβόλιο. Εννοείται. Και νομίζω όταν είμαστε και σε αυτή τη φάση, η πανδημία, γιατί είναι μπροστά μας, μέσα μας, δίπλα μας, πάνω μας, ο ιός είναι παντού, δεν είναι ότι έχουμε την πολυτέλεια να περιμένω κάποια χρόνια ή ακόμη κάποιους μήνες για να αποφασίσω όλοι οι άλλοι να κάνουν το εμβόλιο και εγώ να περιμένω και να καθίσω. Εγώ η πρότασή μου, η πρότασή μας σαν ΠΟΗ και είναι όταν σου δοθεί η ευκαιρία να κάνεις το εμβόλιο, σηκώνεις μανίκι. Εκτιμώ απόλυτα την ανησυχία του κόσμου, γιατί είναι επίσης είμαστε και σε μια κρίση, πανδημία, άπειρο anxiety, παντού. Υπάρχει πάρα πολύ άγχος. Είναι πολύ φυσιολογικό. Στην κοινωνία ολόκληρη. Και το εκτιμώ τη θέση που παίρνουν πάρα πολλοί που λένε θέλω να δω τον διπλανό μου να τον κάνει πρώτα και μετά εγώ. Αυτό είναι φυσιολογικό. Εγώ είμαι σε θέση να πω, δηλαδή με την επιστημονική μου βάση, ότι μην φοβάστε, είσαστε δηλαδή, τα ωφέλη είναι και για τη δικιά σας υγεία, για να μην αυτό που έδειξα σε αυτό τον πίνακα, να μην μπείτε σε νοσοκομείο και μην πεθάνετε, αλλά επίσης είσαστε και μέρος στα ωφέλη στην δημόσια υγεία, στην κοινότητά σας. Γιατί επίσης, αν εμβολιαστείτε εσείς, χτίζουμε αυτόν τον τοίχο ανοσίας, θα φτάσουμε πιο γρήγορα να έχουμε την... Ανοσία γέλης, herd immunity, πολύ πιο γρήγορα. Και επίσης έχουμε και αυτό το που κερδίζεις, γιατί αν έχεις κάνει το εμβόλιο, μειώνεις πάρα πολύ επίσης το ρίσκο για να μεταδώσεις τον ιό, ακόμη και αν κολλήσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό εγώ, οι γονείς μου τώρα που θα πάρει και η μάνα μου τη δεύτερη δόση της,
εγώ μπορώ να καθίσω με τους γονείς. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν κάθομαι και δεν τρώω με τους γονείς μου. Μετά από τη δεύτερη εβδομάδα που θα κάνει η μάνα μου το εμβόλιο, θα μπορούσα να καθίσω να φάω μαζί τους. Ο λόγος που δεν κάθεσαι να φας μαζί τους, Γιάννη, είναι ότι επειδή εσύ βγαίνεις και έξω από το σπίτι, από ό,τι είδα μπορείς να πας και να κάνεις γυμναστική κάποια στιγμή. Δεν μπαίνω σε γυμναστήριο σε εσωτερικούς χώρους. Πηγαίνω από το σπίτι, πηγαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ όπου μια φορά την εβδομάδα, μπαίνω σε ένα σανσέρ και επίσης πηγαίνω στο γυμναστήριο, αλλά παίζω τέννις σε ένα εξωτερικό χώρο. Έχω ναι, παρόλα αυτά όμως θεωρήσω ότι υπάρχει παραμικρή περίπτωση να κολλήσω τον ιό, οπότε δεν μπορώ να καθίσω να φάω μαζί με τους γονείς μου στην περίπτωση που τον έχω και δεν το ξέρω και είμαι συμπτωματικός και να τους το μεταδώσω και να βάλω τη ζωή τους σε κίνδυνο. Ακριβώς. Ναι. Και γι' αυτό περιμένω πώς και πώς, επίσης, για και εγώ να εμβολιαστώ, για να μπορώ να καθίσω με τους γονείς μου και να φάω πολύ φυσιολογικά. Είμαι εδώ από το Δεκέμβρη, δεν έχω καθίσει με τους γονείς μου να φάω. Δηλαδή τα Χριστούγεννα που κάνουμε ένα gathering στις αδελφίες μου το σπίτι, καθόμασταν όλοι έξω, λίγο σκορπισμένοι, ακόμη και με το φόβο, δηλαδή να τρως με φόβο. Άρα μας δίνει πράγματι την ελπίδα το εμβόλιο για να μπορούμε να κάνουμε και αυτά που είναι απόλυτα φυσιολογικό. Από την φύση μας δεν είναι φυσιολογικό να κάθεσαι σε ένα χώρο μόνο σου και να γίνεται μόνο αυτή η επικοινωνία μέσα από τους υπολογιστές. Χρειαζόμαστε και το ανθρώπινο άγγιγμα. Ακριβώς. Και γι' αυτό το εμβόλιο είναι απόλυτα δηλαδή αυτό που θα μπορεί να μας δώσει. Δηλαδή, και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί να μπορούμε η επιστήμη να έχει τρέξει με αυτή τη ταχύτητα και οι επιστήμονες παγκοσμίως να συνεργαστούν, που είχα αναφέρει νωρίτερα, για να είμαστε σε αυτή τη θέση αυτή τη στιγμή και να μιλάμε, να μπορούν να γίνεται αυτός ο διάλογος αυτή τη στιγμή, Θέκλα. Και να μπορώ να εξηγώ στον κοινό σου, ναι. Άρα είμαστε πολύ τυχεροί, αλλά χρειαζόμαστε υπομονή. Μάλιστα. Το δεύτερο ερώτημα που θέτει η φίλη είναι, οι ευπαθείς ομάδες είναι οι πρώτες που θα εμβολιαστούν. Υπάρχει κάποια αντένδειξη για τον εμβολιασμό τους, των ευπαθών ομάδων, για παράδειγμα για τους ηλικιωμένους? Όχι. Είναι αυτούς που θέλουμε να εμβολιάσουμε σε αρχικό στάδιο. Είναι οι ευάλωτες ομάδες, είναι επίσης ηλικιωμένοι, γιατί βλέπουμε δηλαδή η ηλικία είναι το απόλυτο risk factor για νοσηλεία και θάνατο. Risk factor, μετάφραση. Παράγον κινδύνου. Παράγον yes. κινδύνου. Ακριβώς. Άρα, δηλαδή, όσοι που έχουν μια χρόνια ασθένεια, διαβήτη, είχα και μια ερώτηση για άτομο με HAP. Χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια. Ναι, όλοι αυτοί είναι απόλυτα σημαντικό να εμβολιαστούν. Αυτό επίσης που έχουμε κάνει και στις κλινικές μελέτες ήταν ότι θέλαμε να έχουμε άτομα που ήταν σε υψηλότερο ρίσκο, high risk. Εγώ τώρα που είχα έρθει εδώ στην Αμερική, αρχές Δεκεμβρίου, έτρεχε της Johnson & Johnson η μελέτη εδώ στην Αμερική και κάτω στο Μαϊάμι, που έκανα εγώ την καραντίνα μου στην αξιολογία για 2 εβδομάδες. Και ήθελα να μπω στη μελέτη. Αλλά όταν εγώ τους έβαλα τι κάνω επαγγελματικά, ποια ηλικία είμαι, επίσης ότι δεν έχω underlying conditions, είμαι λίγα κιλά είχα πιο πολύ, αλλά δεν, okay. Θέλω να πω ότι γενικά είμαι υγιέστατος, θα έλεγα. Και απορρίφθηκε ότι είσαι πολύ υγιής για τη μελέτη τους. Ναι. Γιατί ψάχναν επίσης. Ναι, και λίγο έτσι. Και λογικό. You are too healthy for us. Είσαι πολύ υγιής. Για μας δεν μας κάνεις, φύγε. Άρα δεν είναι οι κλινικές μελέτες. Δεν γίνανε και σε, να νομίζω ο κόσμος, ότι γίνανε σε άτομα που ήταν σε μικρότερη ηλικία και πολύ... Είναι σταθμισμένες οι μελέτες, Γιάννη μου, ώστε να έχουν ένα πληθυσμό που να είναι αντιπροσωπευτικός του γενικού πληθυσμού. Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό. Και εκεί που δεν γίνεται αυτό, γίνεται η κριτική, όπως είχε γίνει με τη μελέτη της Οξφόρδης, της AstraZeneca. Γιατί δεν είχαν... Και αυτή ήταν η στάση της Ελληνικής Επιτροπής, όπως και η Γερμανία και η Γαλλία, νομίζω, όχι η Γαλλία, η Ιταλία νομίζω το είχε αρχικά, ήταν ότι της AstraZeneca το εμβόλιο, η στάση ήταν ότι δεν είχαν βάλει αρκετά άτομα σε μεγαλύτερη ηλικία, 65 και άνω, στη μελέτη για να μπορούμε να δούμε αν όντως είναι αποτελεσματικό.
Αλλά είχαμε στοιχεία από την φάση 2, που βλέπαμε από τα στοιχεία του για immunogenicity, μετάφραση. Για την ανοσογονικότητα. Ναι, ακριβώς. Και, και αυτό μας έδινε δηλαδή, δηλαδή τη στάση να πούμε ότι ακόμη και άτομα 65 και άνω, αφού μιλάμε για risk-benefit, ζυγίζουμε δηλαδή ρίσκο και ωφέλη, είναι ότι είναι για το όφελος ενός ηλικιωμένου να εμβολιαστεί με τις AstraZeneca. Αυτό που έγινε πιο πρόσφατα ήταν αφού στην Βρετανία χρησιμοποιούν και της Pfizer και της AstraZeneca το εμβόλιο και έχουν μεγάλη κάλυψη αυτή τη στιγμή στη Βρετανία. Επίσης, μαζεύανε και πολύ καλά στοιχεία σε ένα πλαίσιο έρευνας και από τη Σκωτία και από την Αγγλία. Και έχουν δημοσιεύσει αυτές τις δύο μελέτες που δείχνανε ότι σε την αποτελεσματικότητα σε άτομα σε μεγαλύτερη ηλικία και στη Σκωτία και στην Αγγλία. Και από νοσηλεία θάνατο. Και αυτό μας έδειξε, δηλαδή άλλαξε την σύσταση της Ελλάδος πριν μια εβδομάδα. Και εγώ ήμουν δηλαδή από την αρχή πίστευα ότι η πρόταση του ΠΟΕ για τις AstraZeneca το εμβόλιο στα άτομα 65 και άνω είναι να δοθεί. Στην Κύπρο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι επίσης, ήταν νομίζω ο Ιατρικός Σύλλογος ήταν εναντίον της χορήγησης του εμβολίου της AstraZeneca για άτομα 65 και άνω, που εγώ επίσης δεν... Και γι' αυτό το λόγο, από ό,τι έχω ενημερωθεί, ο αδερφός μου που είναι γιατρός είπε στον πατέρα μου να πάει να πάρει αυτό της Pfizer και μάλιστα έπρεπε να ταξιδέψει για να πάρει αυτό της Pfizer, γιατί είχε δώσει ο Ιατρικός Σύλλογος αυτή την επιφύλαξη. Και γιατί έχεις και μάλλον και από... Η Κύπρος είναι λίγο, εντάξει, είναι smaller. Η Ελλάδα... Εντάξει, 40 λεπτά έπρεπε να ταξιδέψει. Αλλά αυτό που είχα πει εγώ, θα οδηγήσει ο Λάζαρος για αν θα πας να κάνεις το εμβόλιο στην άλλη πόλη, ούτως ώστε, όπως είπες και εσύ για τον πατέρα σου, σε περίπτωση που έχεις οποιαδήποτε παρενέργεια, να οδηγεί ο Λάζαρος, να οδηγείς εσύ. Ακριβώς. Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να περιμένουν άτομα 65 και άνω στην Ελλάδα να κάνουν τις AstraZeneca το εμβόλιο. Και το έχει δείξει ξεκάθαρα, Γιάννη, ότι επειδή στην Αγγλία κρατάνε στοιχεία από αυτούς που έχουν εμβολιαστεί και στην Αγγλία και στη Σκωτία με αυτό της AstraZeneca και είναι άτομα άνω των 65 ετών, υπάρχουν ήδη στοιχεία από αυτούς που έχουν ήδη εμβολιαστεί, τα οποία δείχνουν ότι δουλεύει. Και βλέπεις επίσης και οι θάνατοι και οι νοσηλείες στα άτομα 65 και άνω που έχουν εμβολιαστεί, πέφτουν με μια άλλη ταχύτητα στην Σκωτία και στην Αγγλία. Και αυτό δηλαδή, εντάξει, μας δίνει μια άλλη βάση δεδομένων που μας δίνει σιγουριά ότι okay, η σύστασή μας είναι σωστή. Άρα αυτό που είπες τώρα είναι ότι όταν έκαναν τη μελέτη για το εμβόλιο AstraZeneca είχαν δεχτεί επίκριση ότι δεν είχαν αρκετά πρόσωπα μέσα τα οποία ήταν άνω των 65, γι' αυτό υπήρχε αυτός ο προβληματισμός, αλλά ήδη στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι το εμβόλιο AstraZeneca δουλεύει και σε ανθρώπους άνω των 65, επαρκώς, ικανοποιητικός και προστατεύει από νοσοκομιακή περίθαλψη και από θανάτους. Επειδή έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα, τελικά μιλάς περισσότερο από εμένα, τι ωραία. Το τελευταίο τρίτο σκέλος έχει απαντηθεί της φίλης που ρωτούσε κάποιες, αν ήθελες να μας πεις μια αναφορά στα στάδια παραγωγής και πώς αυτά έγιναν διαφορετικά τώρα με το SARS-CoV-2 σε σχέση με παλιότερα, ήδη το έχεις απαντήσει προηγουμένως αυτό το πράγμα σε λεπτομέρειες. Επίσης, έχεις απαντήσει και το ερώτημα που λέει γιατί ακόμη δεν έχει βγει το εμβόλιο για τον HIV. Μάλιστα, το έχεις απαντήσει. Πάμε σε ένα άλλο ερώτημα. Οι ευπαθείς ομάδες εννοείται να εμβολιαστούν. Εξάλλου, όλα αυτά τα lockdown γίνονται με αφορμή την προστασία ανθρώπων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Γιατί όμως δεν εμβολιαστεί η νεολαία? Σίγουρα, εάν νοσήσει κάποιος σοβαρά από COVID, το πνευμόνι παθαίνει μεγάλη ζημιά. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των νέων είναι ασυμπτωματική. Please correct me if I'm wrong. Παρακαλώ, διορθώστε με αν είμαι λανθασμένος. Οπότε η πιθανότητα να νοσήσουν τόσο σοβαρά ώστε να έχουν μακροχρόνιες παρενέργειες και να μεταμορφωθεί το πνευμόνι τους από COVID είναι μηδαμινές. Αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, με τους νέους. Η Pfizer είναι η μόνη μελέτη που είχε εθελοντές στην κλινική της μελέτη, φάση 3,
που ήταν ως την ηλικία 16. Είχε άτομα που ήταν 16-17 ετών. Όλες οι άλλες κλινικές μελέτες είχαν εθελοντές που ήταν από 18 και άνω. Άρα έχουμε έγκριση για τις Pfizer το εμβόλιο σε άτομα ως 16 χρονών. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Οι εταιρείες τρέχουν κλινικές μελέτες για τα εμβόλια τους που έχουν πάρει έγκριση για ενήλικες, για τους έφηβους, και κάνουν αυτό που λέγεται age de-escalation. Δηλαδή πηγαίνεις από τα... βλέπεις, μελετάς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε πιο νεότερα άτομα, σταδιακά. Και θα φτάσουμε μάλλον στα παιδιά ως μάλλον των 2 χρονών. Η Pfizer και η Moderna τρέχουν αυτές τις μελέτες. Αν θυμάμαι καλά, η Pfizer έχει ήδη κάνει recruit, έχουν μπει όλοι οι εθελοντές για τις παιδιατρικές μελέτες που έχει αυτή τη στιγμή. Μάλλον προς Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη να έχουμε έγκριση για κάποια εμβόλια αυτή τη στιγμή για τους έφηβους και μάλλον παιδιά ως 10 ετών. Είναι σημαντικό να εμβολιάσουν και τα παιδιά, γιατί παρόλο που, ναι, πολύ σωστά, δεν έχουν το ίδιο ρίσκο για σοβαρή νόσο ή θάνατο στις μικρότερες ηλικίες, μπορεί όμως να αρρωστήσουν. Δηλαδή βλέπουμε παιδιά που μπαίνουν στο νοσοκομείο, στατιστικά πολύ σε μικρότερο ποσοστό, αλλά είναι και θέμα ηθικής. Δεν μπορούμε δηλαδή να αφιερώσουμε δηλαδή την έρευνά μας και το σώμα μας μόνο στους ενήλικες, αφού ξέρουμε ότι νοσούν και μπορούν να πεθάνουν παιδιά από τον COVID. Άρα γίνεται προσπάθεια παγκοσμίως και από τις εταιρείες να τρέξουν αυτές οι κλινικές μελέτες στα παιδιά και στους εφήβους. Γίνεται αυτό τώρα και με το καλό να δούμε θετικά αποτελέσματα από αυτά τα εμβόλια. Ναι, είναι δηλαδή αρκετά σημαντικό. Θέλω να πω επίσης ότι δεν χρειάζεται, θεωρώ, να ανοίξουν τα σχολεία και τα παιδιά να μπορούν να γυρίσουν στο σχολείο με ασφάλεια για να περιμένουμε ένα εμβόλιο για τα παιδιά. Εμείς επίσης έχουμε αυτή την ευθύνη, νομίζω σαν ενήλικες, που έχουμε την ευκαιρία να εμβολιαστούμε, να εμβολιαστούμε για το καλό των αλλωνών που δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Που είναι αυτά τα άτομα που μπορεί να έχουν ένα contraindication, άτομα που έχουν μια αλλέργεια από τα συστατικά σε από αυτά τα εμβόλια που έχουν έγκριση, και επίσης τα παιδιά. Και εκεί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς προστατεύουμε, δηλαδή κάνουμε το εμβόλιο και για το καλό των εφήβων και των παιδιών, που δεν αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος, μπορεί να νοσήσει και να είναι ασυμπτωματικός, να μην πάθει τίποτα το πνευμόνι του, αλλά κάλλιστα να μεταδώσει τον ιό σε κάποιον άλλο, ο οποίος μπορεί να ανήκει σε ευάλωτη ομάδα πληθυσμού λόγω ασθενειών, ή να είναι μεγαλύτερος άνθρωπος, ή να είναι παιδί, όπως είπες, και να δημιουργηθεί πρόβλημα. Άρα το κάνουμε και για τους άλλους το εμβόλιο, δεν το κάνουμε μόνο για μας. Δεν το βλέπουμε κεντρικά το ζήτημα. Λοιπόν, τώρα ένα άλλο ερώτημα. Καλησπέρα. Από τα γνωστό τώρα εμβόλια, αν μπορείτε να μας αναφέρετε ονομαστικά για το καθένα, ποιες παρενέργειες καταγράφονται. Ήδη το έχει κάνει ο Γιάννης, μας έχει βάλει τον πίνακα, το έχει κάνει αυτό. Αν έχει κάποιος αναπτύξει αλλεργίες στα εμβόλια, θα μπορέσει να πάρει επιστοποιητικό για να ταξιδέψει? Και επίσης θα ήθελα τη γνώμη σας αν αυτό είναι δημοκρατικό ή καλύτερα αν δεν καταπατώνται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις όποιες δυνατές απαντήσεις σας, λέει μια φίλη. Okay. Κάποιες ερωτήσεις εκεί μέσα. Θα πάρω πρώτα την ερώτηση για το επιστοποιητικό. Okay. Vaccine certifications, vaccine passports. Αυτό είναι μια έτσι πιο ιδιαίτερη συζήτηση. Πρέπει να έχουμε και άτομα που έχουν εκπαίδευση πάνω στην ηθική, bioethics. Σε χώρους
που γίνεται το decision making, που παίρνουμε τις αποφάσεις, επιτροπές και οι πολιτικοί, δεν έχουν άτομα που έχουν μια ειδικότητα πάνω στην ηθική. Εντάξει, εγώ δηλαδή, όλοι μας επιστημονικά έχουμε, δηλαδή λειτουργούμε με ένα ηθικό κώδικα, αλλά πρέπει να έχεις, και γι' αυτό οι μελέτες πρέπει να είναι πάντοτε από μια επιτροπή ethics review. Μια αξιολόγηση από μια επιτροπή για την ηθική της μελέτης, επίσης. Αλλά όταν κάνουμε πολιτική της υγείας, policy, καλό θα ήταν επίσης να σκεφτόμασταν λίγο πολύ πιο αναλυτικά τι μπορεί αυτό να σημαίνει ηθικά και για την ισότητα και πώς μπορεί να προκαλέσει ανισότητα μια απόφαση. So, υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Βρετανία, στο Ισραήλ, στην Ελλάδα, λένε να μπορούμε να έχουμε, να έχουμε ένα πιστοποιητικό που λέει και χρησιμοποιηθούμε. Το θεωρώ φυσιολογικό να ξέρω και να έχω κάτι που είναι που το κράτος προσφέρει όταν κάνω την πρώτη ή δεύτερη δόση μου. Και να μπορώ να έχω κάτι που δείχνει ότι έχω εμβολιαστεί. Αλλά αυτό δηλαδή είναι λίγο νωρίς, θεωρώ, να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Τι σημαίνει δηλαδή, μόνο αυτοί που έχουν εμβολιαστεί μπορούν να πάνε να φάνε σε ένα εστιατόριο σε αυτή τη στιγμή. Μόνο αυτοί που έχουν εμβολιαστεί μπορούν να πάνε να δουν την όπερα στο Σταύρος Νιάρχος. Θεωρώ είμαστε... υπάρχουν πολλά κενά και πολλά ζητήματα και εγώ έχω μια... γιατί θέλω να είμαι ταπεινός που δεν ξέρω και δεν θα καθίσω εδώ και να πω στο κοινό σας ότι έχω άπειρη εμπειρία με την ιστορία του Yellow Fever Vaccination Certification που είναι για την κίτρινη γρήπη που αυτό υπάρχει, γίνεται δηλαδή σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες στην Αφρική πρέπει να έχω certificate, δηλαδή πιστοποιητικό για την κίτρινη γρήπη που είναι από τον BOE. Δηλαδή έχει όπως precedence επίσης, αυτό. Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, είχα εργαστεί για 3 χρόνια στην εκπαίδευση και ήταν υποχρεωτικό είτε να κάνουμε το τεστ, να κάνουμε το εμβόλιο για τη μηνυγκίτιδα και κάποια και για την υπατήτιδα, είτε να πάρουμε τεστ αντιγόνων αποδεικτικό ότι έχουμε αντισώματα για αυτές τις ασθένειες για να μπορέσουμε να δουλέψουμε με παιδιά τα οποία είχαν σε ένα ειδικό σχολείο δούλευα εγώ. Για να μπορείς να μπεις στο σχολείο ως εκπαιδευτικός έπρεπε είτε να εμβολιαστείς και να πάρεις το πιστοποιητικό ότι μία βεβαίωση από τον γιατρό ότι εμβολιάστηκες ή να πάρεις το αποτέλεσμα της εξέτασης που έγινε σε μικροβιολογικό εργαστήριο ότι έχεις αντισώματα, άρα είσαι ήδη εμβολιασμένος. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχει ξανασυμβεί. Αυτό όμως που ρωτάει φίλη είναι σε περίπτωση που εγώ για παράδειγμα ρε παιδί μου λέει πάω να κάνω το εμβόλιο και έχω μια αλλεργική αντίδραση ή έχω αλλεργία σε κάποια από τα συστατικά του εμβολίου. Εγώ τότε δεν θα μπορώ να ταξιδέψω. Φαντάζομαι ότι στην περίπτωση... Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή εκεί αυτά τα θέματα, τα ζητήματα πρέπει να τα σκεφτούμε πάρα πολύ μεθοδικά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αν θέλει να είμαστε λίγο πιο, πιο straight to the point, τώρα άλλαξε η Ελλάδα την στάση της για άτομα που δεν έχουν άμκα. Για να κάνεις το εμβόλιο στην Ελλάδα πρέπει να έχεις άμκα. Άμκα δεν έχω ούτε εγώ, που έχω γεννηθεί στην Ελλάδα, πληρώνω το ενφιά μου. Αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορώ να έχω άμκα. Άρα άμα είμαι τι στην Ελλάδα... Τι είναι το άμκα, Γιάννη, είναι αριθμός... Ναι, το social security number στην ουσία είναι. Ναι, ναι, ναι. Ποιο μικρό κοινωνικών ασφαλίσεων. Ναι. Ποιο επίσης δεν έχει άμκα στην Ελλάδα. Οι μετανάστες που δεν είναι νόμιμα στη χώρα. Okay. Ποιοι άλλοι επίσης δεν έχουν άμκα. Οι Αμερικάνοι που είναι νόμιμα στη χώρα πληρώνουν φόρους, ζουν στην Ελλάδα. Και αυτοί επίσης ως τώρα δεν είχαν πρόσβαση στον εμβολιασμό. Άρα δηλαδή όταν έχεις μια τέτοια λαθασμένη στάση θεωρώ και ευτυχώς την άλλαξε το Υπουργείο Υγείας πιέσαμε και λίγο πολύ γιατί θεωρούσαμε είναι η λάθος στάση αυτό επίσης δηλαδή, δημιουργεί δύο ταχύτητες στην κοινωνία δηλαδή η μία ομάδα που, μπορεί να, που έχει πρόσβαση στο εμβόλιο για αλφαβήτα λόγο και μια άλλη που δεν έχει
Άρα μια ομάδα έχει πρόσβαση σε κουλτούρα, σε πρόσβαση σε άλλους χώρους και δημιουργεί δύο διαφορετικές ταχύτητες. Αυτό μπορεί να γίνει δηλαδή και σε επίπεδο και σε μια Ήπειρο, δηλαδή και στην Ευρώπη. Γι' αυτό υπάρχει και μια λογική και το εκτιμώ ότι θέλαμε να πάνε όλες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πηγαίνουν με την ίδια ταχύτητα. Και αυτό δηλαδή αγγίζει λίγο και στο global context, ότι θέλουμε να υπάρχει ισότητα στα εμβόλια, απλά καταλαβαίνω ο καθένας βλέπει το χωριό του μόνο δυστυχώς. Και σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή, δηλαδή στην Κύπρο και στην Ελλάδα, η χώρα μας βασίζεται, και πιο πολύ στην Ελλάδα, σε rooms to let. Αυτή είναι η οικονομία μας, ο τουρισμός. Άρα το καταλαβαίνω ότι θέλουμε να εμβολιάσουμε ένα ποσοστό του πληθυσμού και να δεχόμαστε άτομα από χώρες που οι άτομα που έχουν εμβολιαστεί. Δηλαδή να πεις ότι κάποιος που έχει εμβολιαστεί στην Ελβετία, στην Αμερική, στο Ισραήλ, μπορεί να μπει στην Ελλάδα 1η Ιουνίου ή στην Κύπρο χωρίς καραντίνα. Ωραίο αυτό, το καταλαβαίνω τη σκεπτική. Απ' την άλλη είναι πρακτικά όμως ποιους έχουμε εμβολιάσει γενικά. Τα γεροντάκια, τους ηλικιωμένους. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πω, δηλαδή κάποιος που έχει ένα κλαμπ σε όποιο νησί, στη Μύκονο ή δεν ξέρω στη Ρόδο, θα νομίζει ότι αυτή είναι πρακτικά, η λύση για να μπορεί να έρθει με ασφάλεια κάποιος από μια άλλη χώρα. Αυτό είμαστε ξέρουμε... πολύ νωρίς ακόμη, αυτό θέλω να σου πω, Θέκλα μου. Ναι. Είμαστε αυτό αρκετά νωρίς και να πιθάνουμε... Σίγουρα είναι ότι δεν έχει αποφασιστεί κάποια πολιτική σχετικά με αυτό ακόμη. Είναι πολύ δύσκολη κανονικά. Υπάρχουν, δεν έχει αποφασιστεί. Επειδή εγώ ταξιδεύω αυτές τις μέρες, έχω κοιτάξει τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς που έχει η Ελλάδα, όπως έχω κοιτάξει και αυτούς της Κύπρου, και μιλάει για PCR test, δεν μιλάει για διαβατήριο εμβολιασμού. Δεν έχει εφαρμοστεί κάτι τέτοιο προς το παρόν. Δεν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο προς το παρόν. Έχω ακούσει, εσύ θα ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι στο Ισραήλ σκέφτονται να εφαρμόσουν κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν ήδη το έχουν εφαρμόσει. Από ό,τι γνωρίζω, ήδη έχουν αρχίσει αυτό, που είναι το Green Pass, που λένε. Στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ αυτό. Είναι η μόνη χώρα η οποία έχει πει για κάτι τέτοιο και έχει αρχίσει να το εφαρμόζει. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έχουν εμβολιάσει όμως ένα τεράστιο, δηλαδή έχουν τη μεγαλύτερη κάλυψη του πληθυσμού της. Έχουν κάνει μια συγκεκριμένη συμφωνία με τη Pfizer. Είναι μια μικρή χώρα και μικρός πληθυσμός σαν και εμάς, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αλλά αυτοί κάνανε ένα deal με την Pfizer, one-on-one, bilateral, και έχουν εξασφαλίσει εμβόλια για όλο τον πληθυσμό. Και επίσης, το ένα θετικό για τον υπόλοιπο κόσμο είναι ότι βλέπουμε τα στοιχεία τους, δηλαδή και πώς επηρεάζει δηλαδή την πανδημία και όλους τους δείκτες, ο εμβολιασμός, σαν είναι μια μεγάλη κλινική μελέτη. Ναι, ολόκληρο το Ισραήλ. Σαν μοντέλο, δεν το συστήνω ότι κάθε χώρα, αν κάνει αυτό που έκανε το Ισραήλ, θα γινόταν vaccine nationalism, εθνικισμός στα εμβόλια. Που είναι κάτι που ΠΟΗ δεν προτείνει σε καμία περίπτωση. Αν το ίδιο με τίποτα δεν το προτείνει. Άρα για να καθησυχάσουμε... Και απλά μας δίνει μια καλή... Δηλαδή μας δίνει δηλαδή, in real time την πορεία και βλέπουμε πολύ σωστά... Για να καθησυχάσουμε λίγο όμως και τις ανησυχίες της φίλης, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί κάτι τέτοιο, δεν έχει εφαρμοστεί κάτι τέτοιο και ακόμη και στην περίπτωση που θα εφαρμοστεί κάτι τέτοιο και θα αποφασιστεί, σίγουρα θα υπάρχουν εξαιρέσεις για ανθρώπους οι οποίοι είχαν αναφυλακτική αντίδραση σε εμβόλιο ή έχουν αλλεργίες σε συστατικά του εμβολίου. Εννοείται. Όπως προχωράμε, μπορώ να καταλάβω, εγώ είμαι υπέρ του μη υποχρεωτικού εμβολιασμού, δηλαδή να είναι εθελοντικά. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση και την ενημέρωση στο κοινό. Για να έχει την ευαισθησία και την γνώση, για να μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό του ο καθένας ότι okay, είναι η καλή πράξη να πάω και να εμβολιαστώ. Και για τη δικιά μου υγεία και της κοινότητάς μου. Απ' την άλλη, ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα επαγγέλματα που νομίζω αν δουλεύω ως essential worker, να δουλεύω σε ένα γεροκομείο, και να αποφασίζω να μην θέλω να εμβολιαστώ, τότε εκεί συγγνώμη. Θεωρώ ότι λάθος επάγγελμα διάλεξες σε τέτοια φάση, στη φάση πανδημίας που δηλαδή βάζεις σε κίνδυνο τον άλλον με την επιλογή σου να μην εμβολιαστείς. Αυτό επίσης ισχύει για νοσηλευτές, ιατρικό προσωπικό, γιατρούς, σε πολλές χώρες.
αρχικά, πριν αποφασίσει μια χώρα να πει ότι δηλαδή είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο για το ιατρικό προσωπικό ή για δασκάλους ή κάποιες άλλες σχετικά με το επάγγελμα, θεωρώ πρέπει να γίνει το αυτό το community engagement, δηλαδή η επικοινωνία, ενημέρωση με αυτές τις κοινότητες και αυτούς τους πληθυσμούς, για να χωρίς να φτάσουμε σε σημείο που είναι υποχρεωτικό. Μπορεί να πάμε σε αυτό και συγκεκριμένα και το υγειονομικό προσωπικό. Γιατί βλέπουμε δηλαδή τα ωφέλη του εμβολιασμού και για την προσωπική υγεία των εργαζόμενων, αλλά επίσης για σε ένα χώρο υγειονομικό μιλάμε για βάζεις τον άλλον σε κίνδυνο αν δεν έχεις εμβολιαστεί. So. Μάλιστα. Άρα πάμε στην επόμενη ερώτηση. Γιατί? Θα πάει 4 ώρες αυτό το vlog. Καλησπέρα. Θα κάνουμε λίγο editing. Όχι, θα πάει πολλή ώρα και δεν θα κόψω τίποτα επειδή όλα όσα λες είναι χρήσιμα. Καλησπέρα, λέει μια φίλη. Θα ήθελα να ρωτηθεί ο Δόκτωρ Μαμελετζής αν θεωρεί καλή ιδέα το να κάνουμε τεστ αντισωμάτων πριν το εμβόλιο. Αν, για παράδειγμα, έχω αρκετά αντισώματα επειδή τυχόν πέρασα την ίωση ασυμπτωματικά, είναι σωστό να κάνω το εμβόλιο? Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που έχουμε δει, δεν το προτείνουμε επίσημα σε όλες τις χώρες που γνωρίζω, είναι ότι π.χ. με τις Pfizer και τις Moderna και τις AstraZeneca, που είναι δύο δόσεις, αυτό έχουμε στοιχεία που βλέπουμε ότι μετά από φυσική λίμωξη, natural infection, κάποιος που κολλάει τον COVID, τον ιό και έχει COVID, παράγει αντισώματα και επίσης τα λευκοκύτταρα που δεν υπάρχει τεστ του εμπορίου που μπορείς να το μετρήσεις αυτό. Αλλά για τα τεστ αντισωμάτων έχουμε. Βλέπεις εκεί ότι κάποιος που έχει νοσήσει από COVID-19 ήδη έχει αντισώματα. Άρα η πρώτη δόση κανονικά εμβολίου μπορεί να ισχύει μόνο μία. Μπορεί να αλλάξουν οι συστάσεις του POI για τα εμβόλια της Pfizer, AstraZeneca και Moderna. Αλλά αυτή τη στιγμή ακολουθούμε, δηλαδή, παρόλο αυτοί που έχουν περάσει COVID, κάνουν τις δύο δόσεις. Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Πρόσφατα, τώρα αυτό είναι anecdotal, ενώ το έχω ακούσει από ασθενή, μια κυρία 70 ετών, η οποία είχε νοσήσει από κορονοϊό και είναι καλά τώρα, ρώτησε αν πρέπει να κάνει το εμβόλιο και της είπε ο γιατρός της, ο προσωπικός, άμα ολοκληρωθούν 8 μήνες, πόσο τους είπε, δεν θυμάμαι, 6-8 μήνες, δεν θυμάμαι, τότε μπορεί να το κάνει. Ο κόσμος το ρωτάει αυτό. Δηλαδή, ακόμη ναι. Και οι άνθρωποι που έχουν επιβιώσει από κορονοϊό θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Όχι, και γίνεται και πρέπει να το κάνουν, θεωρώ. Απλά είναι η σύσταση που ο συγκεκριμένος γιατρός που έδωσε δεν ταυτίζεται με τις συστάσεις του ΠΟΗ της συγκεκριμένης χώρας. Συνήθως λέμε τρεις μήνες. Όχι, δεν χρειάζεται να καθυστερήσεις τόσους μήνες. Συνήθως λέμε και πρέπει να θα τσεκάρω λίγο τις... διαφέρει και με τα εμβόλια, αλλά είναι συνήθως ο κανόνας 90 μέρες περιμένεις για να από τότε που έγινες recovered από τον COVID για να ξαναεμβολιαστείς. Μπορείς να το κάνεις αυτό και νωρίτερα, βέβαια. Αλλά ναι, η στρατηγική να κάνεις μόνο ένα εμβόλιο από αυτά που χρειάζονται δύο δόσεις βασίζεται σε στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα το θεωρείς πιθανόν, οπότε σε κάποια φάση να το βάλεις στις οδηγίες του ότι όποιος έχει περάσει την ίωση και έχει το τέτοιο ποσοστό, συγκεκριμένο ποσοστό αντισωμάτων να κάνει μόνο μια δόση, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει. Είναι λίγο δύσκολο να μπορούμε να είναι λίγο δύσκολο σε πρακτικό επίπεδο, σε ένα γενικό πληθυσμό, να δούμε η εξέταση για να δεις αυτό που λέμε titers, δηλαδή την ποσότητα των αντισωμάτων. Είναι μια συγκεκριμένη εξέταση. Αυτά τα...
το κλασικό τεστ αντισωμάτων σου λέει ναι ή όχι. Αν έχεις αντισώματα, ναι ή όχι. Δεν σου λέει δηλαδή την ποσότητα. Και για να ξέρουμε ακόμη και πιο συγκεκριμένα, αυτά τα αντισώματα που θέλουμε να έχουμε είναι τα λεγόμενα neutralizing antibodies. Neutralizing είναι antibodies, τα αντισώματα που μπορούν δηλαδή να εξουδετερώνουν τον ιό. Ακριβώς. Τα εξουδετερωτικά αντισώματα. Η ερώτηση άρα της φίλης μας ήταν να κάνει το τεστ αντισωμάτων. Αν κάποιος έχει νοσήσει και δηλαδή έχει record ότι είναι PCR positive, ότι ήταν PCR positive, ήταν θετικός από μοριακή εξέταση στον κορονοϊό και το ξέρει αυτό, καλό είναι δηλαδή να κρατάει αυτό το στοιχείο, γιατί μπορεί εκεί που είναι να αλλάξουν οι οδηγίες και πιθανόν σε κάποια στιγμή στο μέλλον να η σύσταση να είναι μία δόση μόνο για άτομα που πέρασαν τον κορονοϊό. Αυτό μπορεί να γίνει πιθανόν. Λοιπόν, πάμε σε ένα επόμενο ερώτημα. Μια φίλη λέει, σε ευχαριστούμε πολύ που θα έχεις τον δόκτωρα Μαμελιτζή στην παρέα μας. Μερικές ερωτήσεις που με έχουν δημιουργηθεί, λέει. Έχει μελετηθεί το εμβόλιο σε ομάδες ανθρώπων με αυτοάνοσα νοσήματα? Για παράδειγμα, IBD, είναι το Irritable Bowel Disease αυτό? Είναι το σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, το IBD? Ένας ασθενής σε νεαρή ηλικία, 20 πλάς, με έξαρση και υπερδαισθησία σε αλλεργίες, ένταση συνετό να προχωρήσει σε εμβολιασμό? Συγγνώμη, δεν έπιασα, κόπηκες στο τηλέφωνο. Άτομα που είναι 20 και άνω. Ναι, ένας ασθενής σε νεαρή ηλικία, 20 πλάς, 20 και άνω, 20 και κάτι. Τώρα το IBD δεν είναι το Irritable Bowel Disease, πρέπει να είναι αυτό. Είναι η ασθένεια του ευερέθησης του εντέρου. Ένας ασθενής που έχει το ευερέθηση του έντερο και είναι σε έξαρση και έχει υπερευαισθησία σε αλλεργίες, θα ήταν συνετό να προχωρήσει σε εμβολιασμό? Αν άτομα που έχουν αλλεργίες, δεν είναι contraindication, πηγαίνουν για τον εμβολιασμό κανονικά. Απλά πρέπει να επικοινωνήσουν με το εμβολιαστικό κέντρο και να το πούν αυτό. Και στην περίπτωση συνήθως αυτοί θα τους επιβλέπουν για πάνω από 15 λεπτά. Αυτό που το επόμενο που ρωτά έχει απαντηθεί, λέει, αναφέρεται σύγκριση αποτελεσματικότητας εμβολίων, επιχείρημα ρωσικό, Οξφόρδης κλπ. Με ποια κριτήρια κρίνεται 60-70%? Το έχει απαντήσει αυτό ο Γιάννης και μας έχει δείξει και τον πίνακα στο δεύτερο μέρος του vlog. Λέει, τα εμβόλια αυτά, και αυτό πάλι το έχει απαντήσει, να το ξαναρωτήσω. Τα εμβόλια αυτά καλύπτουν μεταλλάξεις και μάλιστα αυτή την οποία ονομάζουμε αφρικανική, κάποια επόμενη ενδεχομένως μετάλλαξη. Να το έχει απαντήσει ήδη αυτό. Ναι. Επίσης, ένας άνθρωπος. Επηρεάζει, δηλαδή προένθεση. Ναι, μπορεί, επηρεάζει δηλαδή την αποτελεσματικότητα, αλλά είναι αυτό που λέω, τι εννοούμε, δηλαδή ποιος είναι ο δείκτης αποτελεσματικότητας, και είναι διάφοροι δείκτες με τι εννοούμε αποτελεσματικότητα. Αυτό νομίζω είναι το κύριο μάθημα στο κοινό σου, ότι να μην βλέπουμε, ακούμε το Indo.gr και CNN και βλέπουμε και φοβόμαστε όταν ακούμε δηλαδή ένα headline ότι καταστραφήκανε τα εμβόλια και δεν λειτουργεί γιατί έχουμε τον συγκεκριμένο στέλεχο. Αυτό μας έχει πει ο Γιάννης, το λέγω με πολύ απλά λόγια, ότι ακόμη κι αν κάποιος έρθει σε επαφή με μια μετάλλαξη του ιού και είναι εμβολιασμένος, έχει αποδειχθεί ότι ο εμβολιασμός τον προστατεύει από νοσοκομιακή νοσηλεία και θάνατο. Ως τώρα, δηλαδή πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να ξέρουμε ότι είναι γι' αυτό που μιλάμε τώρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξέρω το μέλλον, και απλά με τα στοιχεία που έχουμε. Επίσης, μας έχει πει ο Γιάννης ότι η μελέτη της Johnson & Johnson είχε μέσα ανθρώπους οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή μετά με τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Δεν είναι έτσι, μας πες. Με στέλεχο το V1351, 1451, από την Νότια Αφρική, να πούμε, η οποία έτρεχε και η μελέτη εκεί. Της Moderna και της Pfizer οι μελέτες αρχίσανε αρχές καλοκαιριού. Άρα αυτά τα στελέχη, το V117 στην Βρετανία, και ο στέλεχος της Ενότητας Αφρικής, αυτές οι δύο μελέτες δεν γίνανε τότε. Τώρα γίνονται κάποιες μελέτες που προσπαθούν να δουν αν επηρεάζονται από
από αυτές τις μεταλλάξεις. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι τα εμβόλια αντενδείκνυνται λόγω των μεταλλάξεων. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για κάτι τέτοιο. Υπάρχει σχετικά με το, με τις Νότιας Αφρικής τον στέλεχο, που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα για ήπια μορφή του COVID-19. Ναι, αυτό το βλέπουμε. Αλλά δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί, γιατί δεν έχει επηρεάσει με βάση τα στοιχεία. Το να μπει κάποιος στο νοσοκομείο ή το να πεθάνει. Το τελευταίο της ερώτημα, επίσης, ένας άνθρωπος που έχει νοσήσει πρόσφατα από το μεταλλαγμένο στέλεχος, χρειάζεται να εμβολιαστεί ενώ έχει ανοσία ή είναι προσωρινή? Νομίζω ότι ισχύει το ίδιο που είπες προηγουμένως για κάποιον ο οποίος έχει νοσήσει. Λοιπόν, σβήνουμε και αυτή την ερώτηση και πάμε στην επόμενη. Ερώτηση λέει, κατά πλάκα σκλήρινση, MS, με λήψη ανοσοτροποποιητικού φαρμάκου, μάλλον δεν πρέπει να αναφέρω όνομα, σε συνδυασμό με εμβόλιο γίνεται? Δηλαδή, αν κάποιος είναι ασθενής με σκλήρινση, γίνεται. Δεν έχουμε, ναι, πήγα στο MS Association της Αμερικής, είδα την σύσταση, δεν έχουμε στοιχεία για αυτό το συγκεκριμένο πληθυσμό, αλλά είναι high risk, δηλαδή αν κολλήσουν COVID-19, άρα συστήνουμε και για αυτό το συγκεκριμένο άτομο τον εμβολιασμό. Μάλιστα. Ερωτήσεις από άλλη κυρία. Είναι όντως το Sputnik πολύ καλό εμβόλιο? Νομίζω αυτό έχει απαντηθεί, γιατί το είχαμε στο πίνακα, στο δεύτερο μέρος. Μπορείτε να ανατρέξετε και να το δείτε αναλυτικά. Επίσης είναι παρένθεσης, έχουν καταθέσει φάκελο η ομάδα του, η ρώσικη ομάδα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Και επίσης κάνουν και μια συνεργασία με την ομάδα της Οξφόρδης, AstraZeneca's, για να κάνουν, να δούνε, να πάρουν το δικό τους εμβόλιο, που είναι παρόμοιο με τις Oxfordis, και να κάνουν ένα combination, μια μελέτη με τα δύο. Άρα, δηλαδή, υπάρχει και συντονισμός από διαφορετικές εταιρείες να συνεργαστούν αυτή τη στιγμή. Και αν ναι, γιατί δεν το παίρνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Το έχει απαντήσει ο Γιάννης αυτό, ότι ακόμη εκκρεμεί η εξέταση του φακέλου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Σωστά? Ναι. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να επιβάλλουν να δοθούν οι πατέντες σε άλλες βιομηχανίες για να αυξηθεί η παραγωγή? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν μπορεί, γιατί είναι ένας οργανισμός από τα Ηνωμένα Έθνη, συμβουλεύει, δεν έχει δηλαδή βασικά τη δυνατότητα να επιβάλλει κάτι τέτοιο. Αυτό μπορεί να το κάνουν δηλαδή οι χώρες. Άρα δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε, άμα ήθελε, ήταν σε θέση να το κάνει αυτό. Δηλαδή να σπάσει την πατέντα με έναν τρόπο για ένα συγκεκριμένο εμβόλιο και να μπορεί να παράγει ένα εμβόλιο σε πολύ χαμηλότερο κόστος. Γίνεται. Υπάρχει διάλογος αυτό. Όπως γίνεται και με τα γενώσιμα φάρμακα. Αυτό είναι δηλαδή. Θα μπορούσε να γίνει όπως γίνεται με αυτά. Αλλά λοιπόν, η ιστορία με τις πατέντες είναι ότι έχουν ένα αλφα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν δικαιούται κανείς να την πάρει. Δεν είναι έτσι που γίνεται? Ναι, η δικιά μου σκεπτική, και δεν είμαι δικηγόρος πάνω σε intellectual properties, σε ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι ανθρώπινα δικαιώματα. Σε πνευματικά δικαιώματα. Είναι ότι σε φάση πανδημίας κανένας δεν κερδίζει όταν θέλει να κάνει. Είναι θέμα ηθικής. Νομίζω και ο πρόεδρος του, ο Director General του WHO, το έχει πει αυτό. Ότι δεν κερδίζεις και τίποτα σαν χώρα ή σαν δηλαδή, την παγκόσμια κοινότητα, να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε κέρδος μέσα από μια πανδημία. Γιατί όσο πιο γρήγορα μπορούμε να τερματίσουμε αυτή την πανδημία, θα μπορεί να έχουμε οικονομική ανάπτυξη ξανά. Ναι. Όσο επικρατεί δηλαδή αυτό που ζούμε, και όσοι βάζουν εμπόδια για την πρόσβαση στα εμβόλια, είναι πρόβλημα. Και γι' αυτό βλέπουμε, και επίσης δεν αφήνω το γεγονός ότι η Pfizer, τη Moderna, στο εμβόλιο είναι
είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πιο ακριβό γιατί επίσης και τα raw materials, τα ingredients είναι πιο συγκεκριμένα. Αλλά της Οξφόρδης το εμβόλιο, όπως και της Johnson & Johnson, αλλά της Οξφόρδης, είναι, θεωρώ, το πιο δημοκρατικό, γιατί είναι όσο πιο φθηνό, και AstraZeneca, αυτό που η συνεργασία της και η συμφωνία με την Οξφόρδη, που ήταν η ομάδα που ανακάλυψε το εμβόλιο, είναι ότι στην ουσία δεν μπορεί να βγει κέρδος μέσα από αυτή. Πιο ηθικό. Ναι. Ρωτάει μια φίλη, αν μπορεί κάποιος κάτω των 65 ετών να επιλέξει ανάμεσα στο Pfizer και στο AstraZeneca, τότε το Pfizer είναι πολύ καλύτερο ή θεωρούνται σχεδόν εξίσου καλά? Εξίσου καλά είναι. Ναι, το έχω εξηγήσει απόλυτα καλά. Θέλω να τονίζω ξανά, δεν είναι, δηλαδή, οι γονείς μου, αν είχαν την πρόσβαση να όποιο εμβόλιο θα μπορούσε να κάνουν, θα του έλεγα όποιο μπορούν να κάνουν άμεσα. Αυτό το έχει τονίσει ο Γιάννης. Όποιο εμβόλιο μπορείς, δίνουμε... Υπάρχει επίσης διαφορά. Κάνουμε εμβολιασμό pandemic immunization. Αυτό δεν είναι routine immunization. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κάνουμε εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας και όχι εμβολιασμό ρουτίνας. Ναι. Και δηλαδή είναι οι αποφάσεις και οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές. Λοιπόν, ρωτάει η φίλη, το Moderna γιατί δεν έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα πάρει και από άλλες εταιρείες η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αυξηθούν οι εμβολιασμοί? Γιατί με το σημερινό ρυθμό των 250.000 τον μήνα, για όλους τους Έλληνες θα χρειαστούν 40 μήνες. Έχει δώσει έγκριση ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για το εμβόλιο της Modernas από αρχές Γενάρη. Άρα υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα είναι θέμα το τι κάνει η Ελλάδα και πώς το κάνει. Ναι. Εσύ γνωρίζεις το ρυθμό εμβολιασμού? Εγώ δεν γνωρίζω. Λέει 250.000 το μήνα, λέει η φίλη. Πραγματικά, επειδή δυστυχώς δεν παρακολουθώ. Έχουμε περάσει τις 1.000.000 δόσεις στην Ελλάδα. Νομίζω τρέχουμε γύρω στα 30.000, αν θυμάμαι σωστά, πιο πρόσφατα. Η Ελλάδα είναι, ακολουθεί ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνει αυτό που, δηλαδή, παίρνει τα εμβόλια που έχει παραγγείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν άλλες χώρες που αρχίζουν και φεύγουν από αυτό το μοντέλο. Νομίζω η Ουγγαρία, η Αυστρία θα πάει να παραγγείλει ανεξάρτητα. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα όμως, γιατί ο καθένας μετά πηγαίνει και κάνει ό,τι θέλει. Άρα υπάρχει και μια λογική πίσω από να υπάρχει μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, αυτό που λες είναι ότι όσο περνά ο καιρός αυξάνεται ο ρυθμός του εμβολιασμού, άρα ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάρει 40 μήνες. Όχι. Ναι. Απλά είμαστε, δηλαδή, διασημότητα, όχι διασημότητα, access, όχι, availability. Διαθεσιμότητα. Ναι. Είναι θέμα. Δηλαδή, και νομίζω, θα μπορούσε η Ελλάδα, μα ήθελε να πάει να κάνει το μοντέλο του Ισραήλ. Απλά δεν νομίζω, άμα θέλαμε να δώσουμε δεν ξέρω πόσο χρήμα και να μην έχουμε κανένα ενδιαφέρον για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να μην έχουμε πάρουμε αυτή την και σκεφτούμε μόνο την αυλή μας, okay, θα μπορούσαμε πιθανό να εμβολιάσουμε τον ελληνικό πληθυσμό πολύ πιο ταχύτερα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ήταν συμφέρει, δηλαδή, τον Έλληνα για το άμεσο μέλλον, αλλά για long term δεν συμφέρει κανέναν να έχουμε αυτή τη στρατηγική. Γιατί θέλουμε, δηλαδή, να έχουμε αυτό που τόνισα νωρίτερα, να έχουμε μία ισότητα στα εμβόλια για όλους τους υγειονομικούς και όλους τους ευάλωτους πληθυσμούς σε όλες τις χώρες, πριν αρχίσουμε και πηγαίνουμε σε άτομα σαν και εμένα που είναι 42 χρόνων και δεν έχουν κανένα άλλο νόσημα και μια άλλη ασθένεια. Δηλαδή, θα ήμουν ok με το να ξέρω ότι... Να περιμένεις με τη σειρά σου, Ναι, και εγώ θα περιμένω, Γιάννη. Τώρα δεν ξέρω αν εμπίπτω, δεν το έχω ψάξει. Τώρα που θα πω στην Κύπρο θα το ψάξω αν εμπίπτω σε κάποια ευάλωτη ομάδα πληθυσμού λόγω του διαβήτη, λόγω ενός αυτοάνωσου νοσήματος που έχω. Μπορεί να εμπίπτω, μπορεί και να μην εμπίπτω, δεν το έχω ψάξει. Αλλά περιμένουμε με τη σειρά μας, γιατί όντως υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο από εμάς. Τώρα πάμε σε μια άλλη ερώτηση, πολύ γρήγορη.
ρωτάει μια φίλη, εσύ Θέκλα θα το κάνεις? Και της λέω βεβαίως θα το κάνω. Και μου λέει μπράβο Θέκλα, μας βάζει και καρουδούλα. Και θα το κάνω επειδή το πιστεύω. Δεν το θα το κάνω για να το κάνουν κι άλλοι. Ούτε ότι με έχει πληρώσει κανείς για να κάνω διαφήμιση εμβολή, ούτε εμένα ούτε σένα. Θα ήθελα να μάθω τι παρενέργειες υπάρχουν. Έχω ακούσει φαγούρα σε όλο το σώμα και τι άλλα. Έχουμε πει για τις παρενέργειες, αλλά αυτή η φαγούρα σε όλο το σώμα δεν νομίζω να είναι κάτι που είναι σύνηθες. Η φαγούρα σε όλο το σώμα. Όχι. Δεν είναι κάτι που... Είναι περίπτωση ανθρώπου που μπορεί γενικώς να έχει θέματα με το δέρμα του και να έχει συμπέσει με αυτό. Λοιπόν, άλλη πολύ κρίσιμη ερώτηση. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία που θέλουν να κάνουν παιδιά έχουν κάποια επίπτωση αν κάνουν το εμβόλιο? Και είπες ότι το έχεις ψάξει αυτό το θέμα. Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένο και ευχαριστώ για την ερώτηση. Και νομίζω από μέσω Δεκεμβρίου, γιατί... 6 Δεκεμβρίου στην Αμερική ο Οργανισμός Φαρμάκων εδώ στην Αμερική έδωσε έγκριση για το πρώτο εμβόλιο της Pfizer και μια εβδομάδα μετά έκανε συνεδρίαση για η Επιτροπή εδώ για το εμβόλιο της Moderna. Και δηλαδή είχα πάρα πολλές ερωτήσεις από φίλες μου που είναι σπούδασα δημόσια υγεία επιδημιολογία, άρα είμαι σε ένα χώρο με πολλούς γιατρούς νοσηλευτές που είναι στην πρώτη γραμμή και εδώ στην Αμερική και οι ερωτήσεις ήταν... Θέλω να κάνω παιδιά. Μπορεί να μείνω έγκυος. Τι να κάνω? Και η σύσταση του ΠΟΗ και της ΕΜΑ και του FDA είναι ότι μπορεί να δοθεί ο εμβολιασμός σε γυναίκες που είναι έγκυος ή μπορεί να μην είναι έγκυος και σε γυναίκες που θυλάζουν επίσης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις κλινικές μελέτες ήταν ελάχιστες οι γυναίκες που ήταν έγκυος, γιατί δεν μπορούσες να μπεις στη μελέτη αν ήσουν έγκυος. Ήταν exclusion criterion. Όμως μείνανε κάποιες γυναίκες έγκυος στην διάρκεια αυτήν από τις κλινικές μελέτες. Πολύ ωραία. Γίναν λίγα στοιχεία. Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι από τα προγράμματα εμβολιασμών στις χώρες, στοιχεία που έχουμε και στην Αμερική και στο Ισραήλ και στην Βρετανία, που δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι κάτι πάει στραβά. Επίσης όλα είναι, ζυγίζεις το risk versus benefit, το ρίσκο και τα ωφέλη. Okay? Αυτό που βλέπουμε είναι ότι γιατί υπάρχει τόσο πολύ ιός που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μας στο τρίτο κύμα, στην Αμερική, εντάξει, πέφτει το δεύτερο κύμα, αλλά έχουμε αρκετή μετάδοση στον γενικό πληθυσμό. Βλέπουμε ότι μια γυναίκα που είναι στην εγκυμοσύνη να κολλήσει COVID-19 έχει... ταυτίζεται με επιπλοκές. Το είπα σωστά? Complications. Επιπλοκές. Ναι. Preterm delivery. Λέει ότι αν μια γυναίκα νοσήσει με κορονοϊό ενώ είναι έγκυος, αυτό μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στην εγκυμοσύνη. Άρα αυτό από μόνο του είναι μια ένδειξη για να γίνεται εμβολιασμός γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία, παρά να αποτρέπεται ο εμβολιασμός γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία. Ακριβώς. Είναι higher risk. Προφανώς γίνεται διάλογος με τον γιατρό. Γιατρό. Ναι. Εγώ νομίζω μπορεί να υπάρχουν, δηλαδή, να υπάρχουν κάποιοι γιατροί που να μην υποστηρίζουν αυτή την σύσταση, αλλά αυτό που βλέπουμε επίσης και από τις προτάσεις από τους ιατρικούς συλλόγους εδώ στην Αμερική και παγκοσμίως και στη Βρετανία από μευθύρες γυναικολόγους είναι ότι προτείνουν και αυτοί οι σύλλογοι τον εμβολιασμό αυτών των γυναικών, γιατί είναι τα ωφέλη είναι πολύ, δηλαδή πολύ περισσότερα από το ρίσκο. Risk versus benefit, ο Γιάννης. Ζυγίζουμε το ρίσκο με τα ωφέλη. Λοιπόν, το επόμενο ερώτημα το έχεις απαντήσει. Για το AstraZeneca, αν έχει την ίδια αποτελεσματικότητα και σε άτομα ανώ των 70, καλύτερα να προτιμηθεί το Pfizer. Αυτό το έχεις απαντήσει ήδη. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μπορούν να κάνουν το εμβόλιο όσοι έχουν χαμηλά αντισώματα?
Πάλι το τι εννοώ, τώρα το τι εννοεί χαμηλά αντισώματα. Δεν κατάλαβα την ερώτηση ότι την είδα. Εγώ τι κατάλαβα, μήπως εννοεί ανοσοκατασταλμένα πρόσωπα τα οποία παίρνουν συμπτώματα. Άτομα που έχουν autoimmune diseases επίσης μπορούν να κάνουν τον εμβολιασμό. Άνθρωποι με αυτοάνοσα νοσήματα μπορούν να κάνουν τον εμβολιασμό. Άνθρωποι που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, Γιάννη, που παίρνουν φάρμακα ανοσοκατασταλτικά γιατί είχαν κάποια προχείρη ή κάποια πρόσφατη μεταμόσχευση, οι άτομα τα οποία έχουν κάνει χημειοθεραπείες. Ναι, μπορούν να το κάνουν. Τώρα μπαίνουμε σε πολύ έτσι, ιατρικές συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είναι κάτι που δηλαδή, ναι, γιατί συγκεκριμένα με τι εννοούμε, τι φάρμακο, την ασθένεια. Να ρωτήσουν τον γιατρό τους που τους κουράρει. Λοιπόν, λέει μια άλλη φίλη. Αλλά να εξηγήσω, άτομα που είναι σε φάση, δηλαδή που κάνουν χημειοθεραπεία αυτή τη στιγμή, μπορούν να κάνουν επίσης και το εμβόλιο. Δεν είναι, είναι contraindication αυτό, αφού γνωρίζουμε επίσης ότι οι καρκινοπαθείς είναι ακόμη σε ψηλότερο ρίσκο αν κολλήσουν COVID, να έχουν πιο σοβαρή νόση και επίσης ρίσκο για πάνω. Όσο ανήκουν οι καρκινοπαθείς στις ομάδες υψηλού κινδύνου, ενδείκνεται να κάνουν το εμβόλιο. Και θα τους πει ο γιατρός που τους κουράρει, ο ειδικός που τους παρακολουθεί, πότε και πώς. Δεν θα τους πούμε εμείς. Και ένα άλλο, δηλαδή, επίσης, είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, όταν παίρνουμε κάποιες τέτοιες αποφάσεις, όταν έχεις ένα συγκεκριμένο γιατρό με μια συγκεκριμένη ειδικότητα, να υπάρχει και μέσα στην απόφαση και ένας λοιμοξιολόγος, που μπορεί να γνωρίζει την βιβλιογραφία και την έρευνα με τον COVID-19 και τα εμβόλια για τον COVID-19, πιο συγκεκριμένα από έναν που δεν παρακολουθεί την βιβλιογραφία. Άρα αυτό δηλαδή λίγο έτσι να τονίσω, ότι καλό να είναι να έχουμε την πρόσβαση για την στάση από έναν δημοξιολόγο. Αυτό που λέμε πολλές φορές, Γιάννη, για τις πολυπαραγοντικές ομάδες, για ομάδες τις οποίες συμμετέχουν και γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και ειδικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Αυτό που λες είναι ότι αν ένας λοιμοξιολόγος συνεργαστεί μαζί με τον ογκολόγο, με τον καρδιολόγο, με τον ρευματολόγο, με τους γιατρούς που έχουν να κάνουν με την ειδικότητα των συγκεκριμένων νοσημάτων που έχει ένας ασθενής, τότε θα είναι καλύτερη η ομαδική απόφαση με όλα τα στοιχεία. Ακριβώς. Mm-hmm. Αντί να αποφασίσει μόνο ένας. Δηλαδή αυτό είναι, και αυτό είναι μια πιο υγιέστατη, θεωρώ. Αυτό είναι, Γιάννη μου, εγώ ξέρεις πόσο συχνά το λέω στο κανάλι μας όταν μιλάμε συνήθως για ψυχικές διαταραχές, ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να συνεργάζεται ψυχίατρος και ψυχολόγος σε κάποια περιστατικά και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις να συνεργάζονται οι γιατροί ειδικοτήτων και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι και οι κοινωνικοί λειτουργοί. Δηλαδή ζούμε σε μια εποχή που το έχεις πει και εσύ τόσο εύγλωτα και τόσο όμορφα, που οι επιστήμονες είναι διαθέσιμοι να συνεργαστούν μεταξύ τους. Και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα, να βρίσκουμε λύσεις γρήγορα και να βοηθούμε καλύτερα τον κόσμο. Η συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων είναι εξαιρετικής σημασίας για την εξέλιξη της ανθρώπινης υγείας και κοινωνίας. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που μας έχεις πει, δεν τα γνώριζα. Αυτό που επίσης θέλω να σου πω, θα κλαμώ, είναι ότι πρέπει να είμαστε και ταπεινοί που να πούμε που δεν ξέρουμε. Που υπάρχουν κενά από τύπου στοιχεία της επιστήμης. Και επίσης όταν κάποιος συγκεκριμένα με την ειδικότητά του απλά δεν γνωρίζει. Και γι' αυτό η ομαδική συνεργασία και αυτός ο διάλογος βοηθάει εν τέλει, δηλαδή, τους ασθενείς, τον κόσμο. Με ανησυχεί πάντοτε όταν παίρνω κάποια απάντηση, δηλαδή που μιλούσα σε έναν φίλο μου προχθές και επικοινώνησε, λέει, ο πατέρας του γιατρός, η μάνα του μίλησε στον καρδιολόγο, γυναίκα που είναι 64 χρονών, και λέει, ο καρδιολόγος είπε να μην το κάνει το εμβόλιο. Λέω, για ποιο λόγο, δεν έχει κανένα άλλο pre-existing condition. Νομίζω απλά έπεσε και λέω, άλλαξε καρδιολόγο. Με την έννοια, θέλω να πω, με ποια βάση, και απλά της είπε να μην το κάνει. Δηλαδή, και αυτή είναι η δύναμη που έχει και ο προσωπικός γιατρός. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και η σωστή ενημέρωση, και είμαι πολύ υπέρ του να είμαστε όλοι σύγχρονοι, δηλαδή με την βιβλιογραφία και
Και δεν είναι ότι πρέπει να εκτιμούμε επίσης τους επίσημους φορές που βγάζουν τις προτάσεις. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη φίλη. Λέει, το πρώτο εμβόλιο το έκανα τώρα, μένει το δεύτερο που θα κάνω σε λίγες μέρες. Την πρώτη φορά πονούσε λίγο το χέρι. Το έκανε χθες, προχθές, το Σάββατο το έκανε φίλη το δεύτερο. Στο δεύτερο δεν ξέρω αν θα έχω παρενέργειες, είμαι και εγώ περίεργη. Κάποιοι ανέβασαν πυρετό ή απλά διαθέτησαν. Δεν νομίζω να υπάρχουν επαρκή στοιχεία με τις παρενέργειες μελλοντικά, είναι νωρίς ακόμη. Θα δείξει, λέει, θα χαρώ και εγώ να ακούσω τις συνομιλίες σας και να πάρω περισσότερες πληροφορίες. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε αυτό, γιατί το απαντήσαμε προηγουμένως αυτό το θέμα για τις παρενέργειες μακροπρόθεσμα κλπ. Ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν για πόσο χρονικό διάστημα με τα εμβόλια πετυχαίνουμε την ανοσοποίηση και αν θα χρειάζεται μετά να γίνεται αιτησίως? Φανταστική ερώτηση. Δεν ξέρουμε. Αυτό που πιστεύουμε και με βάση αυτά τα στοιχεία που έχουμε ήδη και αυτό που γνωρίζουμε από άλλους κορονοϊούς είναι ότι θα επικρατεί η ανοσία που η απάντηση από τα εμβόλια τουλάχιστον 9 μήνες. Αν τώρα παίζει ρόλο αυτές τα στελέχη μεταλλάξεις. Αν μου πεις ότι αν έχω εμβολιαστεί το Δεκέμβρη ή τον Γενάρη με τις Pfizer, τις AstraZeneca, τις Moderna στην Αθήνα, στην Λεμεσό και έχεις κάνει 2 δόσεις, δεν το θεωρώ απίθανο κάποια στιγμή πιθανόν τον Οκτώβρη, Νοέμβρη να υπάρχει ένα booster shot, δηλαδή να γίνει άλλη μια δόση. Γιατί νομίζω αυτό που και οι ειδικοί υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι επιστήμονες που έχουν αφιερώσει την καριέρα τους πάνω στους κορονοϊούς. Αυτό που βλέπουν είναι ότι μάλλον θα έχουμε, δεν θα εξαφανιστεί αυτός ο ιός ως το καλοκαίρι, είμαστε σε φάση πανδημίας, ο ιός είναι και σε πάρα πολλές χώρες, άρα ακόμη και με τον εμβολιασμό μπορούμε να περιμένουμε ένα άλλο κύμα μετά το καλοκαίρι. Και αυτό μπορεί να είναι τον Οκτώβριο-Νοέμβρη. Γιατί είναι αυτή η εποχή που κυκλοφορούν και αρχίζουν και άλλοι κορονοϊοί και λοιμώξεις που αγαπάνε το κρύο, όπως είναι και ο SARS-CoV-2. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι σε ποια ποσότητα θα έχουμε καλύψει με τον εμβολιασμό στις χώρες μας. Θα φανεί, ακόμη δεν έχει διαφανεί. Έχει καθόλου βάση μία ιδέα που ακούγεται ότι οι εμβολιασμοί ευθύνονται, μπορεί και να προκαλούν τις νέες μεταλλάξεις του ιού, ρωτάει φίλοι. Πέσω και ξανά. Αν τα εμβόλια προκαλούν τις μεταλλάξεις. Όχι, δεν έχει. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν έχει. Αυτό που... Όχι. Δεν ισχύει κάτι. Όχι, όταν υπάρχει όμως. Υπάρχει μία επιστημονικά μία θεωρία ότι αν καλύψουμε μόνο μία δόση, σου κάνω μία δόση Θέκλα, okay? Γιατί την αποτελεσματικότητα, το maximum, το βλέπεις μετά τη δεύτερη δόση ή το βλέπεις μετά από κάποιες εβδομάδες, ακόμη και τη μία δόση. Όσες πιο πολλές εβδομάδες περνάνε, τόσο πιο πολύ αντιδρά το ανασωπητικό σύστημα. Okay? Ναι. Και αυτό σημαίνει όταν έχεις αρκετό ιό που κυκλοφορεί, του δίνεις και την ευκαιρία να ξεφύγει και από την πίεση που δίνει το εμβόλιο στο σώμα. Άρα εκεί μπορεί να κάνει evade, να ξεφύγει ο ιός από την πίεση που δίνει ένα συγκεκριμένο εμβόλιο με τα αντισώματα. Εκεί και γι' αυτό στην Αμερική και ο Τόνι Φάουτσι θεωρεί ότι πρέπει να κρατήσουμε το πρωτόκολλο με τους
τις δύο δόσεις σε 3 εβδομάδες με τη Pfizer και σε 4 με τις Moderna και να ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο. Γιατί τον ανησυχεί αυτό το φαινόμενο με τις μεταλλάξεις. Αλλά με καμία περίπτωση να πω ότι γιατί εμβολιάστηκα, αυτό θα προκαλέσει δηλαδή την μία μετάλλαξη μόνο και μόνο με αυτό. Όχι, δηλαδή το εμβολιασμός δηλαδή μειώνει ακόμη και με μία δόση το ρίσκο να κολλήσω και να μεταδώσω τον ιό επίσης. Δύο δόσεις, 2 is better than 1, αυτό που είχα περιγράψει νωρίτερα. Αλλά ναι, νομίζω απάντησα την ερώτηση. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση αυτής της φίλης. Αν αφού εμβολιαστούμε, για παράδειγμα στις 2 εβδομάδες, μπορεί να επηρεάσει ψευδώς το μοριακό τεστ και να δείξει ότι νοσούμε? Αν κάνουμε PCR μετά τον εμβολιασμό, μπορεί να δείξει ότι έχουμε κορονοϊό ψευδώς? Όχι. Αν κάνεις τον εμβολιασμό και είδαμε δηλαδή και κολλήσεις, το PCR θα βγει θετικό. Λοιπόν, ένα άλλο σωστά, ερώτημα. Όχι ψευδώς. Έχουμε ακούσει ότι κάποιοι έπαθαν παράλυση. Ισχύει από το εμβόλιο? Όχι από το εμβόλιο. Απλά θέλω να εξηγήσω. Όταν έχουμε εμβολιασμό, έχουμε κάνει 300 εκατομμύρια δόσεις στον πλανήτη. Υπάρχει, δηλαδή, ο εμβολιασμός είναι εναντίον του SARS-CoV-2. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, άρα είναι, αν για κάποιο λόγο, αυτό που έχει γίνει στην Νορβηγία, πηγαίνεις και εμβολιάζεις, δηλαδή, άτομα που ήδη έχουν την πιθανότητα να πεθάνουν λόγω ηλικίας και είναι πολύ ευάλωτοι, fragile, εκεί είναι αυτό που γίνεται, γίνεται αυτό το association, απλά γιατί από περίπτωση έγινε να... Γίνεται μια συνειρμική σύνδεση, η οποία δεν έχει όμως αιτιακή σχέση. Ακριβώς. Δεν είναι causal. Δηλαδή αυτό ακριβώς που είχε γίνει τότε με την Νορβηγία ήταν ότι κάποιοι επιστήμονες αντέτειναν τα στατιστικά των προηγούμενων μηνών πριν τον εμβολιασμό, που ήταν το ίδιο ποσοστό το θάνατο. Ακριβώς. Λοιπόν, επίσης τα άτομα με σκλήση κατά πλάκας τι κάνουν? Αυτό ήδη το έχει απαντήσει ο Γιάννης, ότι συζητούν με τον γιατρό τους, μιλούν με τον γιατρό τους και είναι πολύ πιθανό να τον γιατρό τους να τους πει να κάνουν το εμβόλιο, γιατί δεν υπάρχει κάποια αντένδειξη για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτοάνοσα νοσήματα. Ρωτάει κάτι μια φίλη το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω, εγώ εσύ μπορεί να το καταλάβεις, γιατί βολικό με RNA για μυαλί μοξιανότερο αναπνευστικού? Το βολικό δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι? Σε αγγλικά μετάφρασε και να το καταλάβω. Says, why is it suitable with RNA about an upper breathing system infection? Όχι. Η βάση και αυτό ο ενθουσιασμός πίσω από την τεχνολογία του mRNA είναι ότι μπαίνει μέσα στο κύτταρό σου το γενετικό υλικό, το RNA, και πολύ πιο γρήγορα, να το πω κάπως, μπορεί να παράγει την πρωτεΐνη της spike, αντί με άλλους τρόπους που, ακόμη και δηλαδή με τους, την άλλη πλατφόρμα, της AstraZeneca και της Johnson & Johnson, που είναι οι πλατφόρμες που είναι ο ιός που είναι, στην ουσία δεν μπορεί να παράγει, αλλά αλλάζει το DNA του ιού και βάζει στο γενετικό υλικό για την spike πρωτεΐνη. Αυτό περνάει λίγο μια άλλη έτσι, διαδικασία για να μπορεί να παράγει την πρωτεΐνη με 1-2 άλλα steps. Άρα είναι κάπως λίγο πιο mainstream, δηλαδή ο τρόπος για να μπορείς να παράγεις τις πρωτεΐνες μέσα στο κύτταρο τη spike protein με την mRNA τεχνολογία. Αυτό μπορεί να εξηγεί και για την αποτελεσματικότητα στην πιο ήπια μορφή του COVID με την Pfizer και την AstraZeneca. Και αυτό σημαίνει ότι αυτό που θέλεις να έχεις επίσης είναι αντισώματα και τα λευκοκύτταρα να κάνουν τη δουλειά τους εδώ, δηλαδή in your nasal passage. Δηλαδή εδώ είναι το σημαντικό. Και εδώ επίσης θέλεις, αυτό που βλέπουμε επίσης, το έχουμε δει και σε μοντέλα σε μαϊμούδες, rhesus macaques, μαϊμούδες, και σε κάποιες άλλες μελέτες, βλέπουμε ότι το οικό φορτίο με αυτούς που έχουν εμβολιαστεί
είναι πολύ χαμηλότερο στη μύτη. Δηλαδή, ακόμη και αν κολλήσουν, αν κολλήσουν COVID, το υλικό φορτίο στη μύτη θα είναι πολύ χαμηλότερο. Άρα, δεν θα μπορείς να μεταδώσεις και τον ιό σε κάποιον άλλον. Δηλαδή, αυτό κάπως έτσι ήθελα λίγο να κάπως να απαντήσω αυτή την ερώτηση που μια γενική. Την οποία εγώ δεν κατάλαβα την ερώτηση, κατάλαβα την απάντηση όμως. Μια άλλη φίλη λέει, εγώ πάλι είμαι εντελώς αρνητική. Δεν σκοπεύω να το κάνω. Θα είμαι από τους τελευταίους και μόνο να γίνει υποχρεωτικό. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, όμως θα σας ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον. Σημειωτέων ότι δεν είμαι κατά των εμβολίων και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ακριβώς αυτό. Ό,τι δεν είναι εμβόλιο ακριβώς. Μπαίνει στον οργανισμό μας μια πρωτεΐνη και κάτι αλλάζει. Τι? Έχω αυτή την απορία και μελλοντικά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι παρενέργειες θα έχει στον DNA ανθρώπου. Ήδη έχει απαντηθεί το ερώτημα. Α, όχι, εκτιμώ την ερώτηση. Thank you. Δεν είναι, νομίζω και μ' αρέσει που λέει ότι θα το κάνει τελευταία, αλλά θέλει να ακούσει. Η Μαρία είναι μια γλυκύτατη κυρία που είναι στο κανάλι μας εδώ και πολύ καιρό και τη γνωρίζω και προσωπικά. Τα γράφει όπως τα εννοεί. Δηλαδή, όντως δεν είναι κατά τον εμβολίο. Ναι, έκανε προβληματισμένη από όσα διαβάζει από εδώ και από εκεί. Okay. Εγώ θέλω να. Δεν ξέρω σε ποια ηλικία είναι η κυρία Μαρία. Είναι 60 και κάτι. 60. Εγώ προτείνω προφανώς για τη δικιά της την υγεία να το κάνει. Νομίζω έχουμε εξηγήσει δηλαδή στη διάρκεια της σήμερα. Αυτής της τρίωρης, τετράωρης συνομιλίας μας. This marathon meeting. Της τρίωρης συνομιλίας μας, ναι. Είναι. Πρέπει να πάμε να μαγειρέψω επίσης. Έχω πει ότι θα κάνω baked ziti στους γονείς μου, αλλά πρέπει να πάω να πάρω το ρικότα, το τυρί. Λοιπόν, focusing. Όταν είναι κάτι καινούριο, είναι αυτονόητο να έχεις ανησυχία για ένα κάτι που βάζεις στο σώμα σου. Είναι φάρμακο, είναι εμβόλιο. So, that's why we're here. Όμως, το γεγονός ότι αυτό πρώτο που είπα, ότι τις πολύ σημαντικές παρενέργειες σε όλα τα εμβόλια τις βλέπουμε συνήθως στις πρώτες 6 εβδομάδες. Εκεί που θα δηλαδή δούμε κάτι που θα είναι κόκκινη σημαία, που δεν έχουμε παρατηρήσει από τις κλινικές μελέτες με τα χιλιάδες άτομα. Τώρα μπαίνουμε στη φάση που εμβολιάζουμε εκτός κλινικές μελέτες και έχουμε 300 εκατομμύρια δόσεις παγκοσμίως. Υπάρχει μια επιτήρηση που ποτέ νομίζω στην ανθρωπότητα έχει γίνει αυτό που βλέπουμε in real time όλα τα στοιχεία. Δεν έχουμε τίποτα να μας δείξει σίγουρα από τις Pfizer, Moderna, AstraZeneca και Johnson & Johnson. Με τη Johnson & Johnson τώρα θα μπούμε να εφαρμόζουμε εκτός κλινικές μελέτες. Κάτι που να μου πει ότι δεν μπορεί να μου δημιουργήσει μια παρενέργεια. Ειδικά παρενέργεια στον DNA των ανθρώπων που έχεις εξηγήσει ξεκάθαρα ότι η πρωτεΐνη αυτή με τίποτα δεν μπορεί να μπει. Γιατί αυτό που δίνουμε με τα εμβόλια αυτή τη στιγμή είναι από όλα, εκτός από μία, που δίνουμε δηλαδή την πρωτεΐνη, αυτό είναι το Novavax vaccine, δεν το εξήγησα συγκεκριμένα, δεν έχει πάρει ένδειξη, επίσης πολύ αποτελεσματικό. Αν η Μαρία έχει κάνει κάποια εμβόλια στο παρελθόν, συνήθως είναι εμβόλια ή έχει πάρει την πρωτεΐνη, ή έχει πάρει επίσης τον ιό που έχει γίνει attenuated or killed, που έχουν σκοτώσει τον ιό. Συνήθως αυτά είναι. Άρα όλα τα, αφού δεν είσαι εναντίον των εμβολίων, αγαπημένοι μου, τα περισσότερα εμβόλια έχουν μέσα πρωτεΐνη και η πρωτεΐνη δεν μπαίνει στον πυρήνα των κυττάρων, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τον DNA των ανθρώπων, επιστημονικά. Αυτό που φοβούνται όλοι όταν ακούνε τη λέξη γενετικά genetic vaccines, γενετικά εμβόλια, σκέφτονται ότι υπάρχει κάτι, σου προσφέρουμε ένα κώδικα που κάπως θα μπει μέσα στο DNA σου και θα έχει κάποιες κακές επιπτώσεις, παρενέργειες. Δηλαδή στο άμεσο μέλλον ή σε πολλά χρόνια από τώρα. Νομίζω έχω εξηγήσει ότι βιολογικά δεν είναι
plausible. Δηλαδή, δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτό που είναι, νομίζω, ο κόσμος έχει την φυσιολογική ανησυχία όταν ακούει ότι κάτι είναι καινούριο. Σου μιλάμε για την καινούρια τεχνολογία του mRNA, την καινούρια τεχνολογία των DNA, τα εμβόλια με το DNA από την AstraZeneca και την Oxford AstraZeneca, και το καινούριο θεωρώ ότι, όπως είπα, φυσιολογικά καλλιεργεί κάποια αυτή την ανησυχία. Αυτό που έχω τονίσει νωρίτερα και το τονίζω ξανά είναι ότι βιολογικά δεν είναι δυνατόν να μπορεί να περάσει ούτε το γενετικό υλικό από τα εμβόλια της Pfizer Moderna, ούτε το γενετικό υλικό από τα εμβόλια της AstraZeneca και της Johnson & Johnson, μέσα στον πύρινα, και να μπει μέσα στο δικό σας DNA και να κάνει μια συγκεκριμένη παραλλαγή, μετάλλαξη, και αυτό να οδηγήσει σε μια παρενέργεια. Απλά δεν γίνεται βιολογικά. Άρα νομίζω είμαστε με σιγουριά, προχωράμε προς να πούμε στον κόσμο ότι τα εμβόλια δεν θα αλλάξουν κάτι στο δικό σας DNA. Μάλιστα. Αυτό. Υπήρχαν και κάποια ερωτήματα, αλλά το οποίο έχουν απαντηθεί, για το αν το μονοδοσικό είναι εξίσου κατάλληλο, το έχεις απαντήσει ήδη. Έχουν μείνει δύο ερωτήματα τώρα. Ρωτάει μια άλλη φίλη, καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό, τον δόκτωρα Γιάννη Μελετζή, αν είναι καλό ένα άτομο 64 ετών, καπνιστής με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, να εμβολιαστεί τώρα ή να περιμένει κάποιο διάστημα. Ακούγονται τόσα για τις περιπτώσεις αυτές που φοβόμαστε για τις παρενέργειες. Ευχαριστώ πολύ, στέλνω την αγάπη. Τώρα, λέω. Τώρα. Επίσης, άμα είσαι στην Ελλάδα, είναι τόσο εξάπλωση αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ ανησυχητική η φάση σε αυτό το κύμα, το τρίτο κύμα στην Ελλάδα. Άρα, ναι, και κάτι που θέλω επίσης να τονίσω, όταν πηγαίνει ο κόσμος και εμβολιάζεται, είναι πολύ σημαντικό να κρατάτε τις αποστάσεις. Όταν βλέπω εικόνες που λέω, okay, όταν πας να εμβολιαστείς, δεν θέλεις να κολλήσεις COVID στο κέντρο εμβολιασμού. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει, δηλαδή, προσωπικό, αλλά λίγο ο κόσμος να έχει την κοινή λογική και να κρατάει τις αποστάσεις με τη σωστή μάσκα, καλύτερα να πηγαίνει σε όποιο χώρο εσωτερικό που να έχει μια αρκετά καλή μάσκα. Αυτό το που βλέπουμε λίγο και με τη διπλή μάσκα δεν με χαλάει. Εγώ το κάνω προσωπικά όταν πηγαίνω σε σούπερ μάρκετ εδώ. Όταν πηγαίνω στο τένις κλαμπ και περπατάω σε ένα κοινό χώρο και αναγκάζομαι να έχω μια μάσκα, έχω cloth mask, φασμάτινη. Όταν μπαίνω σε σούπερ μάρκετ, okay, έχω βάλει μια χειρουργική μάσκα και από πάνω βάζω μια υφασμάτινη. Καλό είναι, δηλαδή, αυτό μπορείτε να το κάνετε όταν πάτε να εμβολιαστείτε. Αυτή είναι λίγο η δικιά μου σύσταση. Μάλιστα. Συμφωνώ μαζί σου και αυτό που σου έλεγα προηγουμένως όταν μιλούσαμε μεταξύ μας. Είναι ότι κάποιοι φίλοι από Κύπρο μου εκφράζουν ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα rapid test, ότι είναι πολλοί άνθρωποι πολύ κοντά χωρίς να κρατιούνται οι κοινωνικές αποστάσεις και ότι υπάρχει κίνδυνος εκεί που πας για το rapid test να κολλήσεις. Λοιπόν, η φίλη Φανή Αρέθα από την Αμερική λέει ότι δεν ήθελε να ξέρει τις απόψεις σου για το καινούργιο εμβόλιο της Johnson & Johnson. Είναι μια μόνο δόση πολύ αποτελεσματικό. Έχει πει ήδη ο Γιάννης τις απόψεις του για το εμβόλιο, αλλά λέει ακούγονται πολλά για το παρελθόν της εταιρείας όσο που αφορά στο προϊόν της, Baby Powder, ότι ανιχνεύτηκαν στοιχεία ασβέστος, πολλές γυναίκες έχουν πάει στο δικαστήριο γιατί αυτό το προϊόν τους προκάλεσε καρκίνο των οθικών, η εταιρεία το αρνείται αλλά κρατά κλειστά τα χαρτιά της. Καταλαβαίνω ότι άλλο το εμβόλιο και άλλο τα προϊόντα υγιεινής, αλλά μου προκαλεί ανησυχία γιατί θα ήθελα να κάνω αυτό το εμβόλιο. Ευχαριστώ πολύ. Η Φανή είναι φίλη μου, γι' αυτό χαμογελάω και είπα γλυκιά και ζει στην Αμερική και η Φανή. Νομίζω ότι ήδη το έχεις απαντήσει αυτό το θέμα, ότι είναι γνωστά τα συστατικά του κάθε εμβολίου και σαφώς δεν περιέχει ασβέστος το εμβόλιο είτε της Johnson & Johnson είτε κάτι άλλο. Θες να πεις κάτι άλλο σε σχέση με αυτό?
Όχι. Απλά, δηλαδή, νομίζω, όποιο και είναι το παρελθόν από μια συγκεκριμένη εταιρεία, δηλαδή Johnson & Johnson, δηλαδή, αυτό που, και disclaimer, δεν έχω σύγκρουση συμφερόντων. Καμία σχέση. Είσαι από άνθρωπος, είναι της Οξφόρδης, είναι απόφυτος Οξφόρδης και ο Οξφόρδη έχει βγάλει το AstraZeneca. Οπότε δεν έχει κανένα λόγο να πει το αντίθετο. Όχι, εκεί μπορεί κάποιος να θεωρεί, αλλά δεν όχι, αφού έχεις μιλήσει με τόσο καλά λόγια για τον Johnson & Johnson. Παρόλο που εσύ είσαι στην ομάδα των ανθρώπων που, από τους οποίους έχει βγει το AstraZeneca, εννοείται. Ναι, απλά ότι δεν έχω κανένα εμπορικό κέρδος. Ναι, ούτε πληρώνομαι και έχω πληρωθεί ποτέ από καμία εταιρεία. Άρα, δηλαδή, θέλουμε να δούμε και εσύ, δηλαδή, και μέσα από την ειδικότητά μου, δηλαδή, εκφράζω αυτό που βλέπω με βάση στοιχεία. Δηλαδή, αν μεθαύριο δούμε ότι την αποτελεσματικότητα και από το θάνατο και από νοσηλεία της Οξφόρδης το εμβόλιο δεν λειτουργεί, αλλάζουμε σύσταση. Δηλαδή, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που μαζεύουμε στοιχεία και επίσης... Από όλες τις χώρες και από όλες τις περιπτώσεις. Ναι, δηλαδή, αυτό για μένα το πρέπει να ζυγίζουμε επίσης τι προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, που είναι να εμβολιάσουμε όλους για να μπορούμε να χτίσουμε αυτό το herd immunity που λέμε. Και γίνεται πολύ πιο εύκολα με ένα εμβόλιο που μπορεί να χειριστεί σε logistics πολύ πιο εύκολα από ένα εμβόλιο που έχει άλλες απαιτήσεις, όπως είναι της Pfizer και της Moderna. Ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά της Pfizer και της Moderna. Όλα που έχουν πάρει έγκριση είναι εξαιρετικά σε αυτό που έχω δείξει. Δηλαδή στους δύο δείκτες, θανάτους και νοσηλεία. Επίσης, Γιάννη μου, να το πούμε αυτό, να τα ακούσει και η Φανή, να τα ακούσουν και άλλοι φίλοι που ίσως δεν το γνωρίζουν. Αλλάζουν οι συστάσεις για την περιεκτικότητα των προϊόντων που εγκρίνονται για πώληση με τα χρόνια και αρκετά καλλιντικά προϊόντα παλιότερα ήταν εντάξει να περιέχουν κάποιες ουσίες, τις οποίες σήμερα απαγορεύεται να εμπεριέχουν και αυτό αφορά όλες τις εταιρείες. Για παράδειγμα, το κραγιόν που βάζε μία κυρία το 1950, με καμιά περίπτωση δεν θα περνούσε σήμερα τους ελέγχους ISO για την αγορά, δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγονται, ή των φαρμακευτικών εταιριών, ή δεν ξέρω εγώ τι, των δερματολογικών εταιριών, για να χρησιμοποιηθεί σήμερα. Σαφώς, όσο περνούν τα χρόνια, κάποια υλικά που εμπεριέχοντας τα καλλιντικά αρχίζουμε οι επιστήμονες να μελετούν την επικινδυνότητα τους και να τα απαγορεύουν να υπάρχουν. Ακριβώς. Αν δούμε αυτή τη στιγμή ότι για μια συγκεκριμένη ομάδα, μετά δηλαδή από που έχουμε πάει στα 300 εκατομμύρια δόσεις παγκοσμίως που έχουμε δώσει, ξαφνικά δούμε σε μια συγκεκριμένη ομάδα, με ένα συγκεκριμένο εμβόλιο, μια παρενέργεια που δεν είχαμε μελετήσει, που δεν είχαμε δει στις κλινικές μελέτες και δεν έχουμε δει ως τώρα, να πούμε ότι σε δύο μήνες βλέπουμε κάτι, προφανώς θα πρέπει να το εξετάσουμε, να δούμε αν συνδέεται δηλαδή με το εμβόλιο και εκεί ανάλογα παίρνεις δηλαδή μια απόφαση, μια σύσταση. Δηλαδή αν δούμε ξαφνικά ότι για κάποιο λόγο ένα συγκεκριμένο εμβόλιο έχει κάποιες συγκεκριμένες παρενέργειες σε παιδιά από, κάτω από την ηλικία των 5, βγάζουμε μια συγκεκριμένη σύσταση. Το κάνεις στο εμβόλιο, δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, αυτό το βλέπουμε. Αλλά δεν μπορώ να πω πόσο τυχεροί είμαστε, αν αυτό που με ανησυχεί πιο πολύ είναι η αναφυλαξία σαν side effect για τις Moderna και Pfizer, okay, το χειρίζομαι αυτό, δηλαδή μπορώ να το χειριστώ και δέχομαι δηλαδή αυτό το ρίσκο στην μειονότητα από όλους που θα πάρουν αυτό το εμβόλιο. Το τελευταίο ερώτημα. Γεια σου Γιάννη. Και ένα γνώμη σου για την Ιβερμεκτίνη. Ιβερμεκτίν. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, τα φιλιά μου.
Τι είναι αυτό? Είναι ένα φάρμακο που δοκιμάζεται αυτή και, για τον αντίον των COVID-19. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και ο ΠΟΗ και ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων δεν το προτείνουν, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι στοιχεία για να δώσουμε τη σύσταση για την χρήση. Άρα, no. Υπάρχουν πολλά φάρμακα που γίνονται αυτό repurposed. Δηλαδή, έχουν την ένδειξη για κάτι άλλο και γίνεται μια, να πω, κάπως ανακύκλωση για να έχουν ένδειξη για εναντίον των COVID-19. Έχουμε... Και εγώ, δηλαδή, αρχικά, κάποια στιγμή τον Μάρτιο, αυτή τη στιγμή πέρσι, νόμιζα ότι, γιατί είχαμε δει in vitro, δηλαδή σε εργαστήριο, ότι ένα από τα φάρμακα του εναντίον του HIV, η τενοχοβίρ, φαινόταν ότι μπορεί να επηρεάζει τον SARS-CoV-2. Γίνανε κάποιες αντίστοιχες μελέτες για να δούμε αν αυτό που μπορούσαμε να δούμε στον πάγκο στο εργαστήριο μπορεί να λειτουργεί επίσης στο δικό μας σώμα μέσα από μια σωστή κλινική μελέτη. Εν τέλει έδειξε η κλινική μελέτη, λέει, αυτό που είδαμε στο εργαστήριο δεν ισχύει στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω από μια σωστή κλινική δοκιμή. Άρα η τενοφοβία δεν έχει έγκριση για τον COVID-19. Αυτό ισχύει και με αυτό το φάρμακο. Απλά λίγο να ολοκληρώσω, όπως τελειώνουμε λίγο τη συζήτησή μας σήμερα, την υπέροχη συζήτηση, είναι ότι βασιζόμαστε πάντοτε, δηλαδή, την πολιτική υγείας, τα φάρμακα, τα εμβόλια, βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Και η καλή έρευνα συνδέεται με τις σωστές συστάσεις και κλινικές οδηγίες. Και αυτό είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και vaccine optimist αυτή τη στιγμή, γιατί είναι βλέπουμε εμβολιοαισιόδοξος ο Δ. Γιάννης Μαμιλίδης. Απόλυτα. Είναι εμβολιοαισιόδοξος. Γιατί δεν είδα μόνο ένα εμβόλιο από μία κλινική μελέτη, από μία εταιρεία. Είδαμε ότι έχουμε φτιάξει εμβόλια που το target, ο στόχος είναι η spike πρωτεΐνη, που θέλουμε να παράγουμε τα αντίστοιχα αντισώματα και τα ταφλευκοκύτταρα. Δηλαδή, βρήκαμε τη σωστή πρωτεΐνη, έχουμε αυτή τη στιγμή πρόσβαση σε τουλάχιστον 6 εμβόλια παγκοσμίως. Έχουμε και τις κινέζικες εταιρείες που δεν έχω μιλήσει πιο αναλυτικά. Και είμαστε σε μια πολύ καλή φάση λόγω της επιστήμης. Αυτό που έχουμε τώρα να κάνουμε είναι με ηρεμία και υπομονή να περιμένουμε τη σειρά μας, να ακούμε, θεωρώ, τους επίσημους φορείς, FDA, POI, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, και να λάβουμε συμμετοχή όλοι σε αυτή την, νομίζω, προσπάθεια ως ανθρωπότητα, και να σηκώσουμε μανίκια. Αυτό είναι το μήνυμα. Σηκώστε μανίκια για να εμβολιαστείτε, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, απόλαυσα πάρα πολύ το βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter με την αγαπημένη, την τραγουδίστρια, πώς τη λένε, την Dolly Parton. Jesus Christ, είναι εξαιρετική, είναι national global icon. Και επίσης έχω κόψει το μανίκι, γιατρέ, φορούσε ένα τέλειο φόρμα και λέει, έχω κόψει το μανίκι επίτηδες για να μην χρειαστεί να σηκωθά αυτή η θεά, η οποία έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα. Έχει επενδύσει το δικό της προσωπικό χρήμα, εκατομμύριο δολάρια στο Πανεπιστήμιο του Vanderbilt, που ήταν αρχικές δοκιμές για το εμβόλιο της Modernas. Που επίσης το εμβόλιο της Modernas έχει επενδύσει επίσης και ο μέσος Αμερικάνος πολίτης μέσα από την... είναι κρατικά λεφτά που έχουν επενδύσει και στις Modernas το εμβόλιο. Και ναι, ήταν γιατί την αγαπάνε όλοι. Τι κλικιά, θεά. Ενώνει όλους. Έχω κόψει τα μανίκια και ελπίζω να τα κόψα και σωστά. Ναι, υπέροχο. Πολύ συλλάβει.
Και είναι και φοβερή ψυχή και περίμενε τη σειρά της η γυναίκα. Παρόλο που είχε επενδύσει 1 εκατομμύριο από τα δικά της χρήματα για το εμβόλιο, περίμενε τη σειρά της, να έρθει η σειρά της για να εμβολιαστεί. Λοιπόν, άρα, για να ανακεφαλαιώσουμε όλα αυτά τα πολύ σπουδαία που έχουμε ακούσει απόψε, μου έχει στείλει από πριν κάποια βασικά σημεία. E-messages, ναι. Ναι. Το πρώτο είναι, vaccines are safe and effective. Τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως έχουμε τώρα με την πανδημία, είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Μας το έχεις επεξηγήσει σε 3 ολόκληρες ώρες. Όπως λέμε στην Αγγλία, full stop. Ναι. Ναι. Το 2. Όπου βρίσκεσαι να κάνεις οποιοδήποτε εμβόλιο μπορείς να κάνεις. Δεν υπάρχουν εμβόλια πρώτης τάξης και εμβόλια δεύτερης τάξης. Ναι. Σε αυτή τη φάση της πανδημίας με τα εμβόλια που έχουμε, δεν θεωρώ ότι δεν έχουμε πρώτη ή δεύτερη κατηγορία. Όλα είναι ίσια. Όλα είναι... Equal. Όλα είναι ισότιμα. Και ισάξια. Mm-hmm. Και ισάξια. Ισάξια. They're all worthy of our arms. Όλα... They are all worthy of our arms σημαίνει ότι όλα τα εμβόλια αξίζει να τα βάλουμε στο μπράτσο μας. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο θέμα. Στο τρίτο σημείο που έχεις σημειώσει. Το να εμβολιαστείς είναι για το δικό σου προσωπικό όφελος. Δεν θες να βρεθείς στο νοσοκομείο διασωληνωμένος και ή να πεθάνεις. Ξεκάθαρα. Νομίζω είναι πολύ απλό το μήνυμα εκεί. Ναι, ναι. Τέταρτο. Το να εμβολιαστείς βοηθά να χτιστεί η ανοσία αγέλης, η οποία παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο να τελειώσει αυτή η πανδημία. Και θα βοηθήσει να προστατευτούν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Για παράδειγμα, τα παιδιά. Οι άλλοι που έχουν κάποιες κόντρα ενδείξεις και επίσης υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Ναι. Και επειδή εμείς είμαστε ανθρωπιστές, ακόμη και για αυτούς θα πάμε να εμβολιαστούμε. Πάμε στο 5ο σημείο. Όλο και περισσότερα εμβόλια έρχονται προς το μέρος μας. Δηλαδή, συνεχώς αναπτύσσονται τα εμβόλια. Αυτό και επίσης γίνονται συνεργασίες και εδώ στην Αμερική, νομίζω, αν θυμάμαι σωστά, η Pfizer και η Merck, που δεν έχει εμβόλιο αυτή τη στιγμή, θα βοηθήσει την Pfizer να παράγει το δικό της εμβόλιο. Υπάρχει ένα Ινστιτούτο, το Serum Institute στην Ινδία, που κάνει τη μεγαλύτερη παραγωγή αυτή τη στιγμή για το εμβόλιο της AstraZeneca. Άρα, δηλαδή, νομίζω έρχονται πιο πολλά εμβόλια και θα έχουμε καλύτερη πρόσβαση. Το 6ο σημείο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα με το ότι δεν υπάρχουν αρκετά εμβόλια, αλλά όπως είπες, στο 5ο σημείο θα έρθουν περισσότερα εμβόλια. Και το 7ο θέμα και σημείο και πιο σημαντικό, δεν είμαι εγώ ασφαλής μέχρι να είναι όλοι ασφαλείς. Ακριβώς. Και αυτό ισχύει δηλαδή και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Νομίζω είναι και αυτό που got us into trouble, αν σκεφτείς πέρσι, τέτοια εποχή. Δηλαδή, αυτό που γινόταν στην Κίνα φαινόταν κάτι σαν κάτι στο σινεμά. Ναι. Και μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή σε ένα 1,5 μήνα, ξαφνικά ήρθε, δηλαδή, είδαμε τι έγινε στο Μπέργαμο, στη Βόρεια Ιταλία. Και μετά, δηλαδή, όλα άλλαξαν. Εμείς είχαμε προγραμματισμένο 15 Μαρτίου πέρσι ένα σεμινάριο στην Αθήνα. Και τέλη Φεβρουαρίου, μέσα προς τέλη Φεβρουαρίου, μας στέλνει μια φίλη ένα email και λέει, ο αδερφός μου, ο οποίος είναι στην Αμερική και είναι ιατρός, μου έχει πει ότι είναι πάρα πολύ πιθανόν ο κορονοϊός να έρθει και στην Ελλάδα. Ήδη έχουν κάποιους ανθρώπους που νόσησαν στην Ιταλία, μήπως να αναβάλαμε το σεμινάριο, και σκάσαμε από τα γέλια. Και όλοι οι συνάδελφοι που προετοιμάζαμε αυτό το σεμινάριο, και εννοείται ότι 15 Μαρτίου ήταν και η Κύπρος και η Ελλάδα σε καθολικό lockdown. Δηλαδή μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πόσο γρήγορα, και πραγματικά δεν το περιμέναμε με τίποτα να συμβεί αυτό το πράγμα. Και όσο γρήγορα ξεκίνησε, ευχόμαστε τόσο γρήγορα να φύγει. Και με τον εμβολιαστούμε όλοι, θα βοηθήσουμε γι' αυτό.
Εδώ στο τηλέφωνο μου έχω τα, από την ελληνική κυβέρνηση. Παίρνω κάτι Viber push notifications, από το Viber στέλνω τα μηνυματάκια, κάθε μέρα που με κάνει με αγχώνει όταν παίρνουμε το γύρω στις 10.30 πρωί Μαϊάμι που είμαι εδώ. Παίρνουμε το μήνυμα, βλέπω το μήνυμα που παίρνουμε για την ειδοποίηση. Είναι 6.30 ώρα Ελλάδος ή 5.30 ναι, που λέει τα νέα κρούσματα και τους θανάτους. Και είναι δηλαδή λυπηρό. Δηλαδή είμαστε, βλέπω ότι σχετικά με άλλες χώρες, δεν ήμασταν Ταϊβάν στο πρώτο κύμα στην Ελλάδα, είχαμε θανάτους, αλλά ήταν το πρώτο κύμα, ήταν σε άλλη μορφή και τώρα είμαστε σε ένα σημείο που μπαίνουμε και σε τρίτο κύμα και έχουν χαθεί τις ζωές και χάνονται καθημερινά, που απόλυτα λυπηρό. Άρα δηλαδή με όσο ενθουσιασμό μπορώ να έχω και για τα εμβόλια, εντελώς στενάχωρο και επίσης όταν και εγώ έχω την πολυτέλεια να είμαι πίσω από τον υπολογιστή και δεν είμαι στην πρώτη γραμμή, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία μας, τι περνάει ο κόσμος, οι νοσηλευτές, οι γιατροί, είναι το τραγικό στοιχείο αυτής της πανδημίας συνεχίζεται. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ακόμη πιο σημαντικό ο καθένας δηλαδή να κάνει line-up και να δώσει το χέρι του όταν είναι η ώρα του. Νομίζω είναι το μεγάλο μας όπλο. Δηλαδή δεν μπορώ να το εκφράσω, το λέω ασταμάτητα αυτό με τον εμβολιασμό. Αλλά ναι, είναι, νομίζω είχαμε γενικά μια έτσι πιο ενθουσιασμένη συζήτηση εδώ και πόσες ώρες, αλλά η αλήθεια είναι ότι people are still dying from this. Ο κόσμος ακόμη πεθαίνει, θα πεθάνει και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και δηλαδή όλοι μας μαζικά πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε την ατομική μας ευθύνη. Δεν το πετάω αυτό, δηλαδή ξέρω πολλοί ενοχλούνται όταν μιλάμε για ατομική ευθύνη, γιατί μιλάνε γιατί οι κυβερνήσεις, τα κράτη δεν έχουν πάρει τη δικιά τους ευθύνη να δυναμώσουν τα συστήματα υγείας κτλ. Αλλά νομίζω εγώ σαν απλός πολίτης κάνω ό,τι μπορώ, δηλαδή για τη δικιά μου υγεία και την υγεία από αυτούς που έχω μία επαφή. Αλλά θέλω επίσης να μπορώ να φύγω από τον υπολογιστή και να έχω μία άλλη πιο έτσι φυσιολογική επαφή με τους δικούς μου ανθρώπους σε ένα σημείο. Και ο μόνος τρόπος για να μπορεί να γίνει αυτό θα είναι να εμβολιαστώ. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτές οι 3 ώρες και πλέον που μας έχεις αφιερώσει είναι πολύτιμες για σένα. Ήταν πολύ αναμελόμενο το βίντεο. Έχουμε απαντήσει όλες τις ερωτήσεις των φίλων που ήταν κάτω από το βίντεο και με το παραπάνω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όταν θα έχεις χρόνο θέλω να κάνουμε και για το HIV. We will. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή να έχω την πρόσβαση στο κοινό σου. Το βίντεο θα κυκλοφορήσει στο YouTube, το long version, και θα κάνω και ένα short version. Δηλαδή το long version θα είναι 3 ώρες plus, το short version θα είναι 10 λεπτά με τα βασικά σημεία, ούτως ώστε να λειτουργήσει και ως δόλωμα το short version για να δουν και οι άνθρωποι το long version. Αλλά είμαι σίγουρη ότι όποιος ξεκινήσει να βλέπει αυτό το βίντεο, επειδή είναι ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν θα θέλει να το σταματήσει. Είμαι σίγουρη γι' αυτό και θα το δεις. Thank you. Επίσης είμαστε on standby για να μπορούμε να μοιράσουμε και επίσης δηλαδή τις εξελίξεις από την έρευνα με το κόσμο. Γιάννη, εγώ το αναφέρω και στην κοινότητα. Στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχει ένα column, μια στήλη που ονομάζεται κοινότητα, και ό,τι μου στέλνει στα άλλα social media το αναρτώ και στην κοινότητα. Και το βλέπουν οι φίλοι και σε ευχαριστούν κάθε φορά που τα αναρτώ. Συγγνώμη λίγο για τα ελληνικά μου, γιατί ξέρεις ότι μιλάμε. Σου ήταν εξαιρετικά τα ελληνικά σου. Μιλάμε για τα τεχνικά της βιολογίας και κολλάω, άρα είναι λίγο, νομίζω, έχω μια άλλη άνεση στα αγγλικά όταν μιλάμε για τα επιστημονικά. It's okay, κάνω και εγώ την προσπάθειά μου, η εξέλιξη είναι παντού. Ήταν εξαιρετικά τα ελληνικά σου, ελάχιστες φορές χρειάστηκε να σε διορθώσω ή να σε μεταφράσω, ελάχιστες φορές, εξαιρετικά. Ευχαριστούμε, σε αγαπούμε πολύ. Καλή δυνατή. Καλά. Υγεία σε ό,τι. Και εγώ να είναι καλά και εσύ, όλη η οικογένεια. Και σας ευχαριστούμε πολύ που αγωνίζεστε στις επάλξεις για μας τους υπόλοιπους. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να σας ακούμε
και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, αυτή τη στιγμή να σηκώσουμε μανίκι, όπως είπες. Να σηκώσουμε μανίκι, να γυμνώσουμε μπράτσο, έτσι. Αλλιώς αν είσαι η Dolly Parton που λίγο κόβεις ψαλίδι. Να το κόψω. Ευχαριστούμε, Γιάννη μου, φιλιά. Να είσαι καλά, σας φιλώ όλους και υγεία και δύναμη. Φιλιά. Επίσης, γεια.